Πάμε προς το τέλος. Τι θέλει, λέει. Τι απόκρυψη αριθμό, ρε μαλάκα. Τι παίρνεις με απόκρυψη αριθμό, ποιος κι αν είσαι, Καραγκιόζη. Καραγκιόζη, απόκρυψη αριθμού, Καραγκιόζη. Κλείσε. Καραγκιόζη. Έμαθα ότι είσαι αδελφούλα. Έτσι μου είπαν. Κάθε φορά. Έτσι μου είπαν. Ότι κάνεις τη φωνή ηλεκτρονική για να το παίζεις άντρας. Αλλά είσαι μπασμένος, έτσι μου είπαν. Γιατί παίζεις από απόκρυψη. Για να μην μπορείς να το βρεις. Γι' αυτό περιμένουμε. Πάρα από κανονικό τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε hardball, βολίδα. Ελπίδος 8, Πολύχνη, στο τρίγωνο. Σφαίρα πήγα σήμερα, σε έψαξα εκεί γιατί νόμιζα θα ήσουν εκεί πέρα. Σήμερα πήγα στη Σκίδρα, πήγα στην Κρύα Βρύση, στο Άσπρο, σε ένα χωριό εκεί πέρα. Στο Άσπρο. Ναι. Ναι, πήγα ή κάτι δουλειά σίγα, ανέβηκα στην Έδεσα και γύρισα σφαίρα πίσω από το σφαίρα. Ναι. Ωραίος. Με 67 άλογα στον δρόμο, σφαίρα δεν μπορείς να πας. Σφαίρα. Όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Τα Κόρντοβα με τα 67 άλογα που έχεις, δύσκολο να πας σφαίρα. Πάει, το είδες εσύ. Πόσο πάει, το είδες. 160. Και βάλε. Θα του πρόσθεσε κανένα άλλο. Και βάλε. 160. Και βάλε. Με που 160 στο κοντέρ. Που τα πραγματικά είναι 152. 175 το πλακώσαμε στο δρόμο της Κατερίνης και ήθελε λίγο ακόμα. Το είδες. Εγώ. Μαζί. Τα πραγματικά 168. Κόρντοβα πραγματικά. Κόρτυπα φόρμουλα 1, 67 άλογα. Λοιπόν, Ελπίδος 8 λοιπόν, στην Πολύχνη, στο πιο εμπορικό τρίγωνο της πόλης, εκεί που η διασκέδαση είναι αυτονόητο πλέον, εκεί γίνεται ένας χαμός καθημερινά, στο τρίγωνο, γενικά σε όλο το τρίγωνο, ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της πόλης, εκεί που μαθαίνει όλος ο κόσμος μπυρίμπα, διαγωνισμός μπυρίμπα. Φροντιστήριο μπυρίμπα. Φροντιστήριο μπυρίμπα, όχι φροντιστήριο, εκεί είναι, πώς λέμε. Η ΕΚ. Πια, όχι η ΕΚ. Πάνω. Όχι, τι πάνω, εκεί κολέγια. Εκεί πάμε, πώς τα λένε τα κολέγια πάνω, αυτά που είναι εκεί, Δελασάλ και πάνω. Για την μπυρίμπα μιλάμε τώρα. Ναι, λοιπόν, εκεί που είναι η θηλυκιά, γιατί η μπυρίμπα παίζει παντού. Γιατί κάθε Δελασάλ και του γέρου εκεί του φράγκου. Παράδειγμα, λοπιχή ρε παιδί. Γέρι είναι τώρα. Ο Κώστας, να δώσω χαιρετισμούς στην In Bastis της Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια που έχει βγάλει ο Δελασάλ. Την Έφη. Πόσο χρόνο είναι αυτή, μας βλέπει τώρα. Πόσο είναι, 60. Με το σύζυγό της. Πόσο. 70. Καμίστες. Πολύ πιο μικρή από μένα. Είναι τα γούστα σου, είναι πάνω από 60. Εσένα γι' αυτό. Πολύ πιο μικρή από μένα, όχι. Λοιπόν, πολύ πιο μικρή από μένα. Εκεί λοιπόν που γίνεται ένα πραγματικό χαμό, έχουμε ανοίξει τι φυσαρμόνικες τώρα εκεί, τα γυάλινα, τα κουρδιών, τα παράθυρα. Εκεί που το γυρίσαμε στι βότιε τώρα καλοκαιριάζει. Βότικα πορτοκάλι, βέβαια, κάπου. Έχει πλαγνικό λίγο. Λοιπόν, τα ουίσκι κάνει ζέστη τώρα. Ζέστη, σωστό, ναι, βέβαια. Λοιπόν, δροσιστικό, τα τζιν και οι βότικε να πούμε τώρα. Εκεί λοιπόν ένα πραγματικό χαμό, δωρεάν ίντερνετ, ιστορίε, παρουσίε ωραίε, καλό κόσμο. Από πιτσιρίκια ενηλικιωμένα φυσικά, μέχρι μεγάλους ανθρώπους, ας πούμε. Ένας πραγματικός γαμός, να έρθετε να μας γνωρίσετε από κοντά εκεί πέρα. Λοιπόν, παρακάτω. Πάμε στην κυρία Έφη, λοιπόν, στην Ολύμπου. Δύο χώροι καταπληκτικοί, δύο χώροι αισθητικής. Τα κομμωτήρια, το κομμωτήριο Έφη και ο χώρος αισθητικής ο άλλος. Στην Ολύμπου 23 είναι το κομμωτήριο. Σε αυτά τα δύσκολα τα χρόνια έχουμε ένα τάλιρο το κούρεμα, 5 φράγκα μόνο. Γίνεται permanent, ίσιωμα, βάψιμο και πολλά άλλα γυναικεία. Λοιπόν, Gel. Στο άλλο, στο 31 είναι στο Τζέλ. Ναι. Είναι το τεχνικό μεγάλωμα των νυχιών. Τα μάθαμε αυτά πλάκα-πλάκα. Στην Τούμπα, ε. Όχι, Τούμπα, στην Τούμπα είναι τα φυσιολογικά. Το μεγάλωμα είναι φυσικό. Λοιπόν, υπάρχει μανικιούρ, υπάρχει μανικιούρ, υπάρχει πεντικιούρ εκεί πέρα. Γίνεται από. Θα φας καμιά να πω. Θα σου δώσω και καμιά και θα σου πω εντάξει. Ακούγεσαι ρε στην Τζόρνα, μην κάνεις αυτό. Και εσύ ακούγεσαι τώρα. Λοιπόν, μανικιούρ, πεντικιούρ λέμε, μανικιούρ, πεντικιούρ και μασάζ μισή ώρα. Παίρνετε λοιπόν τις γυναίκες σας, παίρνετε τις φιλινάδες σας, παίρνετε τις μανούλες σας, σαν τη μάνα δεν έχει να ξέρετε. Είδα μια κυρία, πήρε τη μάνα της, την πήγε με το αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα, την κατέβασε, ανατρίχιασα μόλις είδα αυτό το σκηνικό. Καμιά σύνταξη θα την παίρνει. Άσχο της λέω, η κόρη δεν έχει τέτοια πράγματα. Άμα ήταν γαμπρός. Κόρη είναι που παίρνει, άσε ρε τώρα. Πάρτε το σύμφωνο συμβίωσης. Ο γιος όχι, η κόρη. Πάρτε λοιπόν τους φίλους και τις παρέες σας να πάτε να γνωρίσετε τους χώρους αυτούς από κοντά. Πολύ φανταστική χώρη λοιπόν. Το παίρνεις φίλε. Εγώ πηγαίνω μια φορά τη βδομάδα εκεί πέρα. Ίσως και δεύτερη, οπότε όταν είναι το κούρεμα γίνεται και δεύτερη φορά. Να έρθετε και να μας γνωρίσετε από κοντά. Πολύ ωραία. Έτσι. Και τα κορίτσια έχουν σπουδάσει αισθητική φυσικά. Νομίζω ότι πήγε γιατί σε βλέπω συνιαρισμένο. Θα πάω, πήγα, αλλά θα ξαναπάω. Το φρύδι πρέπει να σου πάρει λίγο η κυρία Εύη. Και πάω και για εμά. Να πω λίγο για την Κολόνη. 5 φράγκα μισή ώρα να ξέρετε. Να πω εγώ για την Κολόνη τη Μαρία που δεν κόλωσε. Η Κολόνη δεν κολώνει να φέρει αυτό το τατουάζ μαλλιών από την Ιταλία.
Λοιπόν, θράψη θα κάνω. Είναι καινούριο στην Ελλάδα, δεν το ξέρουν. Στη Βόρεια Ελλάδα το κάνει μόνο εκείνη. Στην Τζιμισκή 99, στο Καλοκασίδη το ιατρείο. Δερματολόγος ο Καλοκασίδης. Λοιπόν, είναι πραγματικά, το έκανε ο δάσκαλος του box ο δικός μου, εκεί στην Μαρία την Κολόνη, και έμεινα άναυδος. Έμεινα άναυδος. Να το κάνει πρώτο 20-30. Πρέπει να γίνει γνωστό. Πρέπει να γίνει γνωστό, γιατί ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρω αν σκάσε. Δεν ξέρω αν στην... Τι γελάς? Όχι, γελάω για αυτό που διαβάζω. Μην γελάς, γιατί κάνατε 400 άτομα σε λαλητήριο. Πώς ακόμα... ήταν, 430. Θα μου τα πεις μετά. Ναι. Θα μου τα πεις μετά. 110 είμαστε. Στο διάλειμμα μου έλεγε 5.000. Καλά, θα μου τα πεις. Μην μαλώνετε. Μην μαλώνετε. Ναι. Λοιπόν, θα πας να σου κάνει, ή στα 50 τόσο σου δεν κάνει. Δεν ξέχασε. Κάτσε, γιατί αυτό εδώ, κατά σύμφωμα, ναι ρε φίλε, βρήκες και τη σεζόν, ναι. Γιατί πώς να βρουν, τι φοράει ο Δη... Ρε, πού είστε Νίκο, το βγάζω. Τι. Γαμώ τη Θεσσαλονίκη ρε μαλάκα. Τι. Α, βρήκε τη φανέλα. Γαμώ τη Θεσσαλονίκη. Δεν βρήκε απλά τη ομάδα, βρήκε τη σεζόν. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει. Το μάτς των τον υποκλίνομαι. Όσοι είναι Everton θα το βρουν εύκολα. Μόνο ένας Ηρακλειδέας, παπάρια όσοι είναι Everton. Άστα, παπάρια. Χαλάρωση. Τι με ρωτήσατε εσύ. Λοιπόν, αν στα 52 σου, πάω και αν κάνω. Στα 52 σου. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Ναι. Γιατί εγώ είχα μιλήσει για το πράγμα αυτό πριν περίπου 15 χρόνια στο Χαβαλέ. Μπορεί να μου κάνει παράδειγμα να φαίνεται ότι έχω εδώ πέρα σούμε μαλλί χωρίστρα εδώ. Ναι, μπορεί. Τέτοιο αυτό. Ναι. Έτσι πάω. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή εγώ μαλλί να σκεπαστεί όλο εδώ. Ναι. Ξέρεις, κουκίδες. Να κάνω αυτό του Ολλανδού, αυτό εδώ. Και ανέμακτο. Μπράβο. Εγώ πήγα το ίδιο. Ή να κάνω να φαίνεται ότι έχω ράστα, ότι έχω τζίβες. Ναι, μπορεί να το συνδυάσει. Αυτό. Ναι. Αν μπορεί να το κάνει, ναι. Το απόλυτο. Λοιπόν, πάμε. Η Κολόνη Μαρία το φέρνει από Ιταλία. Πάτε. Έτσι, ναι. Και στο Facebook. Κολόνη Μαρία με λατινικού χαρακτήρε. Facebook. Κολόνη Μαρία. Λοιπόν, ο Πετκανίτσα, είπαμε, είναι ο γνωστό άνθρωπο. Στέλνω αυτή τη βδομάδα, σου ήρθα να βγάλουμε τα υπόλοιπα κλειδιά. Έχουμε πρόβλημα. Πούμε, δεν το πήγα, δεν τα κάναμε. Όχι μόνο αυτό. Ο Στέλιο μα λέει ότι κάθε 4 χρόνια οι ληστέ φτιάχνουν κωδικού και σπάνε τι κλειδαριέ. Κάθε 4 χρόνια. Και κάθε 4 χρόνια πρέπει να ανανεώνουμε τι κλειδαριέ. Σύνδεσμο στου Ολυμπιακού Αγώνε. Βεβαίω. Σπάνε του κωδικού. Ειδικά οι Γεωργιανοί είναι οι μάστορε. Μάστορες. Η γύφτη είναι απ' έξω να πάρουν. Η γύφτη είναι τσιγκυριγκιτζίδες. Πολλοί Γεωργιανοί είναι αυτοί. Και Ρουμάνοι. Αυτοί έχουν μεγάλη απήχηση. Γεωργιανοί. Ναι, να του βάλει ειδικά που μπορεί να σου τελειώσει. Οι Βούλγαροι. Μπήκαν στον κόλπο και οι Βούλγαροι. Λοιπόν. Κάτι ποδοσφαιρικά σωματεία ξέρει μπαίνουν και το βοηθάνε πολύ. Λοιπόν, κάτι για σένα λέει. Η κυρία Μέρη μου είπε Δευτέρα με Πέμπτη 30% έκπτωση ό,τι φάσου τη πιει στην Πορφύρα. Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν καταπληκτικότερες σαλάτες, συνοδευτικά, αλυφές, το μαγειρίο είναι δικό της, μπαίνει μέσα εκείνη η πρωί, βγαίνει χαράματα. Το ρεκτικό και το καραβίσκο. Ναι, το καραβίσκο, οι ψαρούκλες οι μεγάλες. Εμείς πότε θα πάμε, Δευτέρα με Πέμπτη. Τη μνημοσυνάρα που μπορείς να κάνεις για τον εκλειπώντα. Ξέρεις κάτι, στα μνημόσυνα ακούς τα καλύτερα λόγια για τον πεθαμένο. Ναι. Πριν πεθάνει ο πεθαμένος, πρόσεξε να δεις. Κυνηγά να τον πεθάνουνε. Πριν πεθάνει ο πεθαμένος, κυνηγά να τον πεθάνουνε. Και είναι ο χειρότερος Έλληνας. Μόλις πεθάνει ο πεθαμένος, από το πιο οικείο περιβάλλον που είναι το οικογενειακό, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, θυμούνται τις ωραίες στιγμές. Έτσι. Το πιο χαρακτηριστικό που είδα στην κυρία Μέρη, ναι, είναι η μάνα του Μασόνου. Ο Μασόνος είναι ένας φίλος μου. Μασόνος είναι το παρατσούκι του, ο Γιώργος. 35 χρόνια, τον ξέρω από μικρό, λύκειο. Τον έβριζε, το συγχωρεμένο. Με κάνει πόντι αυτή, από το Μεσόβουνο. Με κάνει τη ζωή μαύρη, τσίγκουρνης, βλάχος, έντια κόστα μου. Αυτό το έλεγε η σύζυγός του. Σύζυγός του, έλεγε, 30 χρόνια. Είμαι συγγεπτός. Μην κάνει εκείνο, μην κάνει φωνάζει το ένα του άλλο του. Δεν το φάει, δεν το κάνει το ένα, δεν το κάνει το μαντελόνι, δεν το κάνει. 25 χρόνια πολυκατοικία τετραόραφη έκανε. Ένα σανσέρ δεν έβαλε. Δεν είχε βάλει σανσέρ. Έλεγε και τα λοιπά. Μαλώναν κάθε μέρα όπως όλοι παντρεμένοι. Πεθαίνει. Πηγαίνουμε που λες με τον Γιώργο, την ώρα που κατεβαίνει από τον τέταρτο,
Να τον πάνε να τον στη Θέρμη, τα ωραιότερα μνήματα. Πέφτει η κολόνα του σπιτιού! Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Πού είσαι, τρελάθηκα! Μα πιάνει ένα νευρικό γέλιο με τον Γιώργο, πατέρα του. Πού οφείλεται αυτό, ξέρει. Λοιπόν, πρέπει. Πού μ' αφήνει, Μιλτιά, την κολόνα του σπιτιού! Πού οφείλεται. Κολόγρια, τι λέω. Εκεί την ο λαό μα το λέει. Πέθανε να σε αγαπώ, ζήσε να σε έχω άκρη. Πού οφείλεται αυτό. Κάτσε, πού, τι, για να εκτιμάσαι την αξία του ότι χάνει. Έτσι, η απώλεια. Λέει, Βαν. Μόνο αυτό είναι η κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη, λοιπόν, 30% εκτός, άρα Δευτέρα με Πέμπτη. Μαγαζάρα, παιδιά. Το Daily Way μέχρι 20 Ιουνίου δίνει το σάντουιτ, το μπαμπάτσικο, το διπλό στην τιμή του ενός. Τιμή γνωριμίας. Αλλά και μετά τις 20 Ιουνίου συμφέρει να πάρετε μπαμπάτσικο. Δηλαδή, δύο νοματίες που τρώνε γερά, ένα μπαμπάτσικο και ένα κανονικό, του συμφέρει από ότι να πάρουν δύο μικρά. Είναι φανταστικό. Σε όλα τα είδη του σάντουιτς γίνεται της ανομαλίας. Γίνεται φανταστική δουλειά. Και ποιότητα και ποσότητα. Και ποιότητα έτσι και ποσότητα. Λοιπόν, και επίσης ο Κασαγιάννης. Ο Δημήτρης με τις μεταφορές, το χαιρετίζουμε. Είναι στη δουλειά τώρα στις αποθήκες μας. Βλέπει εκεί με τους υπαλλήλους. Ό,τι γουστάρετε να μεταφέρετε, εκτός από ναρκωτικά και όπλα. Ό,τι άλλο μπορείτε να μεταφέρετε με ασφάλεια, ειδικές τιμές σε ειδικής αξίας, ασφαλισμένα αντικείμενα κτλ. Φανταστικό παιδί, φανταστικό παιδί. Και ο πατέρας, το οποίο ξεκίνησε τη δουλειά, και ο Δημήτρης που τη συνεχίζει και την επεκτείνει. Έχω πάθει πλάκα με τη φερεγγιότητά του, έχω ακούσει από πελάτες κτλ. Και από φοιτητές και από οτιδήποτε σε ένα γεροκομείο πήγε τις προάλλες. Φοβερά πράγματα. Τακ, 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 τακ. Επαγγελματίας. Επαγγελματίας. Rapto.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές ανεβαίνουν. Ο κομμουνιστής κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και επίσης ένας φίλος, περιοχή δυτικά, πήγε να ανοίξει μια εταιρεία με εκτροφή κουνελιών. Και του είπανε ότι δεν σου δίνουμε άδεια, διότι τα κουνέλια παθαίνουν ψυχικό τραλαλά, διότι έχει, λέει, φασαρία. Και τον απορρίψανε. Του μείναν καμιά 180 κουνέλια. Εγώ πήρα ένα στο σπίτι, το καθάρισα. Λοιπόν, καθαρό αίμα Νέας Ζηλανδίας, είναι φίλος. Καλιφόρνιας και γερμανική πεταλούδα για κρέας, αναπαραγωγή και αναψυχή. Δηλαδή, θες να φας κουνελάκι. Κουνελάκι θα φας, όχι κατάγγειρας που σε δίνουν στα εστιατόρια. Κουνελάκι. Θέλεις να πούμε να αναπαράγεις, το παίρνεις και κάνεις αναπαραγωγή. Και φυσικά αναψυχή, αν δεν θέλεις σκυλάκι, ξέρω εγώ, ή κάτι ιδιαίτερο. Έφαγες κουνέλι εσύ. Ναι. Έφαγα κουνέλι. Μέγιστο βάρος 5 με 6 κιλά, διαθέσιμα αρσενικά και θηλυκά όλων των ηλικιών, καθώς και μάνες εγκυμονούσες με υψηλό ένστικτο μικτρότητας και μεγάλες τοκετοομάδες. Τιμή 20 ευρώ η κουνέλα. Συζητήσουμε ανάλογα με την ηλικία. Τηλέφωνο 6940 6940 929 933. Το ξαναλέω, υπεύθυνος επικοινωνίας ο Αντώνης. Θέλει να διώξει τα κουνέλια. Γιατί δεν μπορεί να πάρει άδεια, γιατί, λέει, το κουνέλι παθαίνει ψυχικό τραλαλά. Λέει, δεν σου δίνουμε. Εντάξει, καμιά 180 κουνέλια. Και αυτός πήγε στην πόλη μέσα και έκανε κουνέλια. Εκτός, ρε, πήγε εδώ προς τα δυτικά, κοντά στη Λαχανογορά κάπου. Εκεί πήγε πάνω. 6940 λοιπόν, 929 933, υπεύθυνος ο φίλος μου Αντώνης. Θα βλέπεις τα κουνελάκια. Ξέρω, πήγε ο παππούς μου, πήγαινε. Τα έτρωγε. Πώς. Διάλειμμα, πάμε να τους δούμε. Τερορίστα. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Κόπα Αμέρικα, Euro που δεν ξεκίνησε, Φιλικό Εθνική Μέση. Κάτσε να πούμε λίγο τα δικά μας και μετά. ΠΑΟΚ, ναι, Συλλαλητήριο Ηρακλή, με τη σειρά, που ζητάς, είπε ότι ήταν λιγότεροι. Λοιπόν, τα 392 εκατομμύρια ευρώ που ήρθαν προχθές στην Αραστέχνη Ηρακλή Πεσκέση, πήγαν στα φυσικά πρόσωπα. Το προπονητή φιάσκο εμείς. Λοιπόν. Το προπονητή φιάσκο της ΑΕΚΟ Τζάμπας, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός που θέλει να κάνει ομάδα. Ο Άρης ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει. Να κλείσω πρώτα με το μήνυμα του. Ναι. Τι γουστάρε. Θα σε παραδεχθώ. Είναι πολύ σκούρος για Graham Sharp ο Δήμος. Πολύ σκούρος.
Και κοντά του χαβ. Και κοντά. Θέλω να μου στείλει πώ γράφεται σωστά το Graham Sharp εκείνο τη Everton. Δεν γράφεται έτσι. Σωστό το Graham, αυτό λέγεται τον κύριο το Sharp. Πάει αυτό. Στείλω. Ναι. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Πεχταρά. John Terry στον πάω. Θα είμαι στην προπόνηση κάθε μέρα. Μάλιστα, εκεί πρέπει να εγώ θα πηγαίνω με συμβρία, θα φεύγω το βράδυ, το πηγαίνω φαγητά. Κοροϊδεύει, ρε φίλε. John Terry στον πάω. Θα κατουράει όλη την Ελλάδα, ρε φίλε. Είσαι που γίνεται και πάω κομμάριο. Ο John Terry εδώ. Στο λέμε δεν το στο εδώ αυτό που είναι η ελληνική αγώνα. Μοιάζουμε πράγματα που δεν πρόκειται να γίνουν. Και ήταν το πάω πάρα πολύ, ναι. Μ' αρέσει. Έτοιμο λέει να σπάσει και την ρήτρα του Μέση. Περιμένετε λίγο ακόμα, μα αρχίζει λίγο το καλοκαίρι και αρχίζουν τα ονόματα να βγαίνουν. Θα τριβαθούμε πάλι. Αυτή η μαγιά του έχει φάει αυτού. Αυτή η μαγιά. Λοιπόν, λέγε, ξεκινάμε. Από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας θα ξεκινήσουμε. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, φίλε, τώρα συγγνώμη, είχαμε συλλαλητήριο και θα μου πεις εσύ να ξεκινήσουμε τώρα με τον Μπάγκερ. Όχι, με σέβεσαι για αυτό να ακούσεις. Εγώ θα ακούσω. Σταμάτα, επειδή το πρόβλημά σας είναι μεγάλο. Εγώ και θα το κουβεντιάσουμε. Ένα λεπτό. Εγώ συντονίζω, ρε παιδιά. Θα μας πάρουν στο κυνήγι. Ξεκίνα και πάμε συλλαλητήριο. Για να καταλάβεις πώς ρυθμίζω, επειδή είναι μεγάλο το πρόβλημά σου και θέλει χρόνο. Χρόνο. Θα σου δώσουμε χρόνο για να το χαίρομαι. Πολύ ωραία. Σεβαστό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Η σεζόν τελείωσε. Έτσι. Δικαιωθήκαμε για άλλη μια φορά. Πλήρες. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ έχει την πιο γρήγορη ομάδα μπροστά. Θεωρώ ότι θα βγει πρώτος. Αν και το σύστημα θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό. Φάνηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Δεν φάνηκε πάντως. Φάνηκε στο λοιπόν τελευταίο μάτς ότι ναι, το σύστημα ήθελε να βγάλει τον Παναθηναϊκό. Στο τελευταίο μάτς. Γιατί 70-30 έπαιξε σε τούμπα. Έτσι λόγο, εσύ που λες. Αντίθετο είναι. Λίανε ποιηκός. Λίανε ποιηκός. Βγάλετε πάλι χολή, δεν πειράζει. Όχι. Λέμε αντικόλουμε. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε και κλεισμένο το θυρών. Ξεκίνησε με 0 βαθμούς. Έπαιξε δύο παιχνίδια. Με 6 ξεκίνησε. Για τον Πανιόνι. Λοιπόν, αυτό που κάνετε είναι έσχος και ντροπή. Έτσι είναι αυτός, ναι. Γιατί εσύ ασλαμά μας θα έχεις κάνει τσουρέκια, μας έλεγες ο Πανιόνιος πες τον καλύτερο ποδοσφαιρό, μόλις έβαγε τα τρία γκολ ο ΠΑΟΚ κάτω, και μετά μόλις κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Πανιόνιο, γίνανε φιλικά τα παιχνίδια. Και τώρα το λέω φυσικά. Ναι, λοιπόν, εγώ για μένα έχει σκοτάδι από ποδόσφαιρο. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί εγώ βλέπω ένα μήνα πριν τα play-off ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο γρήγορη ομάδα. Και το τονίζω και το λέω τόσο καιρό εδώ πέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έπαιξε δύο ολόκληρα παιχνίδια με 10 παίκτες, 70 λεπτά στο ένα και 60 στο άλλο. Ή δεν είναι έτσι. Είχε την πιο γρήγορη ομάδα, αν και με απουσίες σε πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Αν και με απουσίες. Τον Παναθηναϊκό σας πήγε η διαιτησία. Δεν μας πήγε. Έγινε καμιά φάση μεγάλη και αδικία του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς δεν έγινε μεγάλη. Ευτυχώς δεν έγινε μεγάλη. Τι δηλαδή, πήρε ένα φάουλο ΠΑΟΚ δηλαδή και ξέρω εγώ τι. Αγόρι μου. Ρε εσύ αυτό που κάνετε δεν είναι. Σκέφτεται πόσα λεπτά να δώσει. Δίνει 3 με μισή καρδιά. Σφυρίζει στο 3-9. Και στο 90-2 δες τι δίνει φάουλ στο κλέψιμο. Όχι Παναγία μου, έδωσε 3 λεπτά και στήριξε το 3-9. Σφετζιόλι. Αυτοί θέλουν να δίνει ο Μάνταλος 7 λεπτά και να σφυρίζει το 115. Δεν τρέπεστε ρε λίγο. Όχι, μην συγχύρεστε. Η διαιτησία ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ήταν καλή. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε 2 παιχνίδια με 10 παίκτες. Ειδικά μέσα στην ΑΕΚ έπαιξε 70 λεπτά με 10 παίκτες. Στο Παναθηναϊκό, συγγνώμη, με 10 παίκτες. Η χαρά του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς αποβλήθηκε ο Τζαβέλα στο άλλο το παιχνίδι και δεν έπαιξε το τελευταίο. Γιατί ήταν επικίνδυνος και τον φοβόμουν. Ευτυχώς. Ο λαός του ΠΑΟΚ τον έβγαλε MVP. Τον έβγαλε MVP. Τον κάνανε κάποιοι άλλοι που τον κάνανε. Ο λαός. Ποιος λαός. Ψήφισε. Δήμο. Αυτά αφήστε τα. Δεν έβαλε ο λαός τον Τζαβέλα. Ο λαός. Ποιος λαός. Ψήφισε ο λαός. Πού βάλαν κάλπι, πού ψήφισε ο λαός. Ποιος λαός ψήφισε. Πού ζεις ρε Παοξιτό. Εγώ να ψήφισε. Να σε κάνω εγώ 30 χτυπήματα με το ίντερνετ ότι ψήφισε ο Τζαβέλα, είσαι καλός. Σε ποιο τα λέτε αυτά ρε. Μούφα ήτανε. Αυτά τα πείτε αλλού. Μούφα είναι, όλα μούφα είναι. Έτσι λέτε. Ας βγουν οι γραμμές να μας πούνε άμα είναι ωραίος. Όταν ανοίξουμε τις γραμμές, θέλω από τους παοξίδες να μου βγάλουν τον MVP του ΠΑΟΚ. Εγώ με τον Ασλαμά. Ευτυχώς. Όλους εδώ θα κάτσουμε. Θα κάνουμε γκάλο. Ναι, κάντε γκάλο. Ψήφισε Σοφιά, δεν κάνω. Καταμέτρηση. Λοιπόν, στην αρχή μας είπατε ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη ομάδα. Μετά μας είπανε οι
ΑΕΚ έρχεται δυναμικά. Μετά ο Πανιόνιος παίζει την καλύτερη μπάλα, αλλά δυστυχώς αποτύχατε σε όλα. Πάμε παρακάτω. Ευτυχώς ο Τζαβέλας λοιπόν αποβλήθηκε. Ναι. Γιατί αν δεν είχε αποβληθεί, πώς έχω την αίσθηση ότι στο τελευταίο παιχνίδι θα έφτιαχνε βουτιά λοιπόν στον Μπουμάλ, εκεί που τον, σε αυτόν τον εκρηκτικό Μπουμάλ. Εκρηκτικό, αλλά πεσμένος ήταν, ναι. Να του δώσει το πέναλτι, να φάει την κόκκινη και γεια σας από το Champions League πάλι. Αλλά μετά θα είναι αργά για δάκρυα. Χαρίση Τσιόλη. Κοίταξε να δεις. Η ομάδα ναι. με όλα τα μυρο, τριάδα, η τριάδα. Έπαιρτες ο Πέλκας μπροστά. Σε... Σωστά. Ναι. Σωστά μιλάς. Ναι, για πέρα, ναι. Λοιπόν, Ροντρίγκες ωραίος και Ροντρίγκες Κλάους. Πολύ γρήγορος. Ναι. Ο Κλάους είναι το φορ. Ναι. Δυστυχώς ο Μπερμπάτοφ δεν πέτυχε φέτος γιατί τον αδίκησαν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η γνώμη μου είναι αυτή. Μπήκε 10 λεπτά μέσα, έκλεισε τα μάτια ολονών. Την μπάλα ξέρει. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχω αίσθηση. Έχω αίσθηση για την τρίτη σου αλλαγή. Που πολύ, είναι, πολύ, πολύ αργά την έκανε Σίβιτς. Πολύ καλή αλλαγή, αλλά λίγο πιο νωρίς. Στο 80 βάζει τον Μπερμπάτοφ να κρατήσει την μπάλα. Βεβαίως. Λοιπόν, και αντί να κρατήσει την μπάλα ο Μπερμπάτοφ, ο απατεώνας, ναι. ποδοσφαιρικά εννοώ, κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν βάζει τρίτο σέντερ μπακ το Χατζή Ισαΐα, να πάρει ύψος γιατί θέλει 10 λεπτά και 3-13 θα κάνει ο Παναθηναϊκός αφού, πολύ καλή αλλαγή. Αφού ο Μπερμπάτοφ δεν πρόκειται να κρατήσει την μπάλα, είναι απάτη, θα πάει στον αέρα η μπάλα, να έχεις ένα 1-92 να γαϊδούρει. Στη φάση του το τερματοφύλακα. Σου κάνει δύο φάσεις μάτια με το Στυλ και με τον Μπέτριτς και εκεί πέρα ο Ίβιτς η τρίτη του αλλαγή για μένα είναι απαράδεκτη. Δεν την πλέρωσε λόγω γλυκού. Κάτσε ρε φίλε, μια απόκριση έκανε ο Γλυκούς. Στα 90 λεπτά έκανε μια φάση ο Παναθηναϊκός τώρα. Ναι. Δεν πρέπει να χάνει το παιχνίδι. Λοιπόν, μείναν 5 λεπτά. Όχι λοιπόν, μισό λεπτό. Η δεύτερη ερώτηση είναι για την τρίτη αλλαγή του Ίβιτς ναι. που βάζει την απάτη αυτή τη βουλγάρικη. Τέλος πάντων. Και τα πράγματα συμβαίνουν. Εγώ για μένα πολύ καλά τον έκανε και τον έβαλε. Κάτσε ρε, ένα τώρα εδώ πέρα ρε. Εντάξει, μη το κάνεις. Εσένα ρε, εσύ θα μιλήσει, έχει πρόβλημα να κλείσει. Θες να σε διακόπτω. Μη, όχι, μη. Αυτό που δεν θέλει να σου κάνουν, μη το κάνετε ρε παιδιά. Συνέχισε Ζώντα. Από εκεί λοιπόν και μετά, εγώ θεωρώ τον άργησε να τον βάλει τον περπάτο γιατί ο άνθρωπος ξέρει 800 κιλά μπάλα, είναι έμπειρος, μπορεί να πατήσει μπάλα και μπορεί να βγάλει και κάποιον πιο μπροστά, ας πούμε, ή να εκμεταλλευτεί κάποια πάσα να σκοράρει κιόλας. Γι' αυτό το λόγο. Ήταν πολύ καλή αλλαγή του, αλλά ήταν λίγο πιο αργά. Βέβαια, ανέβαζε το Χατζησαΐα, καλά από τη μια μπορεί να κρατήσει την μπάλα, αλλά μπορεί να κάνει και το. Είναι τα παιδιά αυτά άπειρα, είναι μικρά. Ο Παναθηναϊκός είναι στον πολύ. Αέρα, στον αέρα πήγε μπάλα. Σε ένα μιλήσει ότι άμα πάει στον αέρα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ντύθηκε ο Γλύκος Μπάνκς. Ρε παιδιά, γι' αυτό τον πληρώνουμε. Για να τα πιάνει, δεν κατάλαβα. Πληρώνουμε για να τα χάνει. Και ένα ευχαριστώ που ο Στυλ σηκώθηκε στο Θεό και η κεφαλιά πέρασε δύο φορές. Ακούστε να δείτε λοιπόν. Ακούστε να δείτε. Πω την τρίτη αλλαγή του Ίβιτς. Τι θα γράφανε αυτοί που πήραν την πληροφορία. Τώρα να πούμε ευχαριστώ τον Ίβιτς. Αν έφτιανε το λάθος, πιέλα βρε ποιος λίγος τώρα, δεν υπάρχει θέρμα του φυλακή του, αν έφτιανε το λάθος. Τώρα να πούμε ευχαριστώ, γιατί να το πούμε ευχαριστώ. Τι, άμα τότε η δουλειά του δεν είναι. Άμα τότε δεν θα φταίει. Άμα δεν το έφτιανε, γιατί να μπει, από κλειστή γωνία δεν είναι από την... Για κλειστή ρε. Άσε ρε φίλε. Ποιο δεν την πήγε πάρα. Το σού του πέτει Πέτρης. Παράδειρο είναι πήγε. Τέλος, σε πάλι απέναντι δεξιά. Τι. Από πού τη σε ρε σου δαρό Πέτρη. 1998 στο Μουντιάλ, Ντένις Μπέρκαμ με τον Αγιάλα. Τον γκολ το θυμάσαι. Λέγε. Βρε αυτό είναι το φάση, Ντένις Ρο, Μπέμπι Τσάντον με τον Βάνης. Ευτυχώς χρυσόδηκε το γάι που λέμε. Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος που βγήκε η ομάδα δεύτερη, πρώτη στα προκριματικά. Αλλά πήγατε στην. Σαν μέγεθος του ΠΑΟΚ και σαν οπαδός. Δεν πήγαμε για αυτόν τον λόγο. Για την ιντρικά. Σαν οπαδός λοιπόν του ΠΑΟΚ θεωρώ ότι η χρονιά είναι αποτυχημένη. Δεν πήγατε. Απλώς λέω ότι η ιστορία γράφει πάντα τον πρώτο. Ναι, πρέπει να ακούει ο κόσμος όμως. Η ιστορία γράφει πάντα τον πρώτο, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Είναι οι τίτλοι που μένουν. Εντάξει. Λοιπόν, αποτυχημένη χρονιά, απλώς λίγο ξαναδοκάρω. Ο ΠΑΟΚ σαν μέγεθος πρέπει πάντα να κυνηγάει το πρωτάθλημα. Πρέπει να είναι πάντα μέσα στο στόχο του να κάνει πρωταθλητισμό. Εντάξει, φέτος έφυγε νωρίς από το πρωτάθλημα. Ήταν και οι λόγοι, ήταν και ο προπονητής ο προηγούμενος που έπαιξε λάθος σύστημα για μένα. Τι έγινε με την έπορε. Με την ΕΠΟ. Ο Θωμάς. Ποιος Θωμάς. Μητρόπουλος. Τι να γίνει. Εντάξει. Τι εντάξει. Με τον Τεπεχέλη. Κοίταξε να δεις. Καλός και αυτός και ο Μπέος λοιπόν, είναι καλή αυτή. Ακούστε να δείτε. Ηθική. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ αν δείτε. Εγώ λέω την άποψή μου τώρα έτσι. Εάν δείτε ότι στην επόμενη διοίκηση της ΕΠΟ θα είναι αυτή, νομίζω ότι κάνετε λάθος. Όχι, δεν πάνε αυτοί. Όχι, δεν πάνε αυτοί. Καθόλου. Τίποτα. Ποιος θα είναι. Θα είναι ο Μπέος. Όχι. Εσύ και ο Γιάννη. Ολλανδέ είσαι. Φίλε, άξιο. Από το παρασκήνιο είσαι παραδείγμα. Από το παρασκήνιο πότε ήταν ο Μπέος.
την ΕΠΟ, βγε. Στην ΕΠΟ πότε μπήκε ο Μπέος, βγήκε ποτέ ο Μπέος στην ΕΠΟ. Εγώ πιστεύω. Σαν παράγοντα, πε το μάλλον, γιατί σε φιλίζει. Εγώ πιστεύω. Σαββίδι, όχι, εντάξει. Ρε Ραπτόπουλε, εσύ δεν είπες, θέλετε πρωτάθλημα, φέρε τον Μπέο. Εσύ δεν τα έλεγες. Είμαι υπέρ. Τότε γιατί γράφεις κολοτούμπα, ο Μπέος με λες. Δεν κατάλαβες, ναι. Είμαι υπέρ εγώ. Εγώ είμαι κατά. Εγώ είμαι κατά. Να σας πω. Ναι. Εγώ είμαι και με τον Θωμά, ναι, και με τον Μπέο. Εγώ είμαι κατά. Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ. Ωραία, εγώ δεν αλλάζω. Λοιπόν, δεν θα μου το πέσει. Για το κατακρίνεις τότε. Όχι, όχι, όχι. Υπέρ είμαι. Δεν θα μιλήσουμε για εξηγήσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγανε, είπανε την άποψή τους και πώς πρέπει να πούνε για να τους ρίξουν τους άλλους, ότι πρέπει να είναι και αυτοί με στην ΕΠΟ. Εσείς το κάνετε αυτό, το κάνετε. Τι ήθελε να κάνετε, τον Ποζίδη. Ο άλλος έκανε φυλακή για αυτό το πράγμα. Πήγε να δείξει, να πούμε πέντε πράγματα, να πει πέντε πράγματα. Νομίζω εγώ την άποψή του πώς θα πάρει την τεχνογνωσία. Την τεχνογνωσία για να αλλάξει τα δεδομένα. Φανταστείτε στο ελληνικό αθλητικό εξηγιαντή τον Μπέο. Είναι κανονικά σαν να βάζει στο λύκο μέσα που έβαλε και να τον αφήσει. Αυτοί μιλάνε τώρα. Άκουσε χθες το κούκκι. Αυτοί μιλάνε. Α, ποιον άκουσε. Άκουσα χθες την ένα που μιλήσει ο Κούγια μία ώρα. Και να πει τι. Εξηγένση λέει αντιπολίτευση, δηλαδή δεν να κάνει εξηγένση με Θωμά Μητρόπουλο. Λοιπόν, ναι, μιλάει ποιο τώρα. Και μιλάει συγκεκριμένα αυτός... λέει συνεχεία ο Τζόρτσογλου. Τέσσερι χρονιέ ανέβηκε ο Ρουμπάκη. Μιλάει τώρα αυτό. Δεν τα λέω εγώ. Αυτό που έβγαλε τα στημένα και μετά κάνει κολοτούπα για τα στημένα. Βλέπετε πώ λέγεται γι' αυτόν. Λοιπόν, όπου πήγε έκαψε τα πάντα. Άφησε καμένη γη. Όπου πήγε. Με το Μαρινάκι ανέβηκε. Ναι, αυτό λέω. Όπου πήγε. Δείτε Βέρεια. Τη διέλυσε. Δείτε Γιάννενα. Τη διέλυσε. Δείτε Παναχαϊκή, την έκαψε. Δείτε Λαμία, παντού τον κυνηγάνε. Ναι. Θα τον κυνηγάει και από τη Λάρισα, το δείτε. Ναι. Και μιλάει ποιο, αυτό δεν κυνηγούσε το Μαρινάκι. Ναι. Αυτό δεν τον κυνηγούσε. Ναι, αλλά μετά. Λοιπόν, ποιο. Μιλάει αυτό, έχει άποψη αυτό. Λέω εγώ τώρα. Ούτε από τον Κούλια τόσο δεν τον. Έξι μήνε μετά. Έγινε δικηγόρο του ρε μαλάκι. Μαγιά του. Αλλά μην με πει τώρα, με κάνει εσύ τώρα κατηγορεί του άλλου. Βεβαίω. Αλλά και εσύ δεν είσαι εξηγητή με το θέμα. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ ξέρω το εξή. Ότι νομίζω ότι η ΕΠΟ αλλάζει χέρια, εκεί πάει η δουλειά. Γιατί α σου πω κάτι, ρε φίλε. Δεν πέτυχε, απέτυχε παταγωδώς η προηγούμενη διοίκηση, ναι, το προηγούμενο σύστημα. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο Brexit, το κάνανε, το πατώσανε το έργο, δεν πάει κανένα στα γήπεδα, ναι, το διαλύσαν τελείως και ακόμα έχουν μούτρα και λένε αν έρθουν οι άλλοι θα είναι καλύτερα. Ναι ρε, και χειρότερα να είναι τους άλλους θέλουμε. Ναι. Το λέω εγώ, και χειρότερα να είναι τους άλλους θέλω εγώ. Ναι. Αυτούς δεν τους γουστάρω πλέον. Ναι. Εσείς τους γουστάρετε. Όχι. Λοιπόν, γιατί να μην δοκιμάσουμε τους άλλους. Ποιους τους άλλους. Ποιους. Αυτούς που πάνε σε αγώνες στη μέση του Πάκο. Ξέρω, εσένα ούτε κρύο ούτε ζέστη γιατί είσαι. Ναι, είσαι δίκαιο ρε Μιλαράκι. Εγώ εξηγιαντή. Αυτό που πάει και λέει θα σε πνίξω με τον κασκόλ στο ημίχρονο, δεν το θέλω ρε φίλε. Άμα εσύ αυτούς εκεί πέρα τους θες να είστε πολύ, άκουσε με γιατί ξέρεις τι. Το Ρόγκιν Τζίκης είναι αποτυχημένος. Αν σε καμιά 7 ετία το δεις στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δουλεύει και σου δηλώνει από μικρό σαν τον Καγκάτσι. Γιατί τον Καγκάτσι στον καλύτερο Ολυμπιακό θα έπρεπε. Αλλά το πήρες. Και αυτό και το γιο. Και τον Κιδόπουλο. Έλα μωρέ τώρα τον Κιρτζίκη. Σε καμιά 7 ετία. Γιατί σε καμιά εταιρεία μπορεί να το δεις ο Πάοκ και το να μας άλλο. Ο Πάοκ είσαι καλά χέρια, δεν κάτσε υπάρχει. Να τελειώσει, ναι, κάτσε ναι, να τελειώσει, ναι, πάμε ναι, ασλαμά ναι, μετά, κοιτάξτε Βολίδα. Να ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Και ναι. Μετά μιλάει και η Κούλα. Αυτά τα γεγονότα, αυτά τα γεγονότα τα λέμε εδώ και μήνες εμείς, να μην πω και χρόνο. Ναι. Το θέμα με την ΕΠΟ. Το έργο περπατάει. Εγώ θέλω να δω τώρα τον κύριο Μαρινάκη να καθίσει εδώ να πολεμήσει, να μην πάει στην Νότιχαμ όπως ακούγεται. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου, κάτσε πολέμα εδώ. Άξι. Δηλαδή τι δεν κατάλαβα, γιατί δεν πολεμήσει. Μπορεί να τελείωσε το λάδι. Γιατί να τελείωσε, αν δεν έχανε την ΕΠΟ θα τελείωνε, ρωτάω εγώ. Μπορεί να θέλει και εμένα να τη χάσει, γιατί η Κόσκο έρχεται και παίρνει τον Ολυμπιακό. Ο Κόσκο, ο Ολυμπιακό ανήκει στην Ένωση Εφοπλιστών. Μην λέτε για αστείο, Παοκτσί. Ο Ολυμπιακό είναι μεγάλο σύλλογο και ανήκει στην Ένωση Εφοπλιστών. Ποια Κόσκο θα πει πάλι. Ένωση Εφοπλιστών. Δηλαδή, κάτσε από πίσω περιμένουν κι άλλοι ρε φίλε. Γενιέ και γενιέ. Και είναι οι Κινέζοι που θα έρθουν να πάρουν. Εφοπλιστών. Τέλο. Λοιπόν, ασλαμάν. Λέγε για την Newcastle ένα μήνυμα. Το είδα. Δεν το δούμε τώρα. Μόνο με το Ράφα Μπενίδε, παιδιά, αυτή δεν είναι προπονητή. Βάζελο δεν ήταν, ναι, φίλε. Παουσή, ναι, είναι ο φίλο μου. Ναι. Στην 5 ήμουνα, πήγα στην 6, αλλά όντω είναι. Α, με Βάζελο στην 5, ναι, συγγνώμη. Πες μου, τι καλλιτεχνικό υπάρχει, τι κουλτούρα υπάρχει, τι θέατρο υπάρχει. Ο Γιώργος είναι σε μια συναυλία, ταξιδεύει τώρα με τον. Είπαμε να τον πάρουμε τηλέφωνο κατά τη μία ώρα, τον πάρουμε 1:05, 1:10 τόσο. Να πάρουμε τηλέφωνο.
Ναι, είναι ωραία ερώτηση αυτό που θέτει στο μήνυμα. Λέγε. Δεν ξέρω, ο Πανιώνιος φέτος είναι, δεν θυμάμαι, τελευταία πενταετία, εξαετία. Στα play-off πάντα συμμετέχουν αυτοί οι τρεις. Οι τρεις είναι σταθεροί, Ελλάδα είμαστε. Αυτοί είναι. Παιδιά, οι τρεις. Και υπέρ. Να μιλήσω. Όχι, πέρα. Λοιπόν, για το μήνυμα τώρα, επειδή τους ακούω και στα ράδια και στα αυτά. Λοιπόν, εάν νομίζω. Στα αρχίδια του μιλάω, εγώ στα αρχίδια του. Εντάξει μόνο, εντάξει. Στην Τζόρνταν, άστα να μιλήσει, να μιλήσουμε. Τελείωσε με τον Πάπα. Αυτό δίνει τροφή τώρα το μήνυμα αυτό να ρωτήσουμε τον Τζόρνταν. Εσύ δεν πετάγεσαι, βρε σαν την Τζουτζού να πούμε στα μηνύματα πάνω. Τι είναι αυτά τώρα. Σε κάθε εκπομπή μιλάς πενταπλάσια από όλους. Ναι, εσύ όταν μιλάει ο άλλος δεν πετάγεσαι στα μηνύματα. Εγώ συντονίζω. Λέγε Ασλαμά, τελειώνει Τζόρνταν. Λέγε τι. Είναι η μόνη ομάδα από τις τέταρτες που πάντα μπαίνει που τόσο πολύ επηρέασε την τελική βαθμολογία. Ως προς μία ομάδα. Στην κυριολεξία διαστρέφωσε τη βαθμολογία και την εικόνα του play-off. Το Πανιόνιο λέει. Δηλαδή, είδα όλα τα μάτια. Έτσι τον βγαίνει, ρε. Δηλαδή, το Παναθηναϊκός Πανιόνιος που βάζει τον γκολ ο Λέτος στο 78 με τα χίλια ζόρια, βλέπω μετά τα τελευταία 10 λεπτά. 12 που μένουν, έτσι. Ναι, ναι. Ρωτάω δίπλα μου, λέει, παιδιά, είναι ο Πανιόνιος, πάει για πρώτη θέση. Μου λέει, τι λες, δε βλάκα. Ποια πρώτη θέση. Ένα μηδέν το θυμάσαι, το δικό μου που έφτιασα αίμα για να το ρίξω κάτω. Με την ΑΕΚ, δηλαδή, ξύλο, κάρτες, συνθήματα, χαμός. Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ μέτρησα, μέτρησα το πρώτο σύνθημα στις αρχές του δευτέρου μηχρόνου εναντίον του. Τέλος. Γιατί ήταν αδιάφορος με τον ΠΑΟΚ, ήταν αδιάφορος, γιατί. Ήταν αδιάφορος. Λοιπόν, τι ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάτσε να χάσει. Μετά η ΑΕΚ. Παρακαλώ. 450 άτομα. Μου λέει, ζητάς ο παδός του Ιρακλείου σε μαντήρα 10. Παλαιστή. Παλαιστής. Ήμασταν 32 άτομα. Ήμασταν όλοι και όλοι. Ο Παπαδαρασάκης. Ήμασταν 32 άτομα. Πού είναι. Μπορείς να με αφήσεις. Παρακαλώ, ναι. Να επιβεβαιώσω το ζητά. Ήμασταν 32 άτομα. Εγώ ήμουν ένας από τους 32. Ωραία. Μπορέσαμε με αυτά τα 32 άτομα να κάνουμε πορεία, να κλείσουμε τις οδούς, να φτάσουμε εκεί πέρα, να αποκλείσουμε ας πούμε κάτω... Το προξενείο του Καναδά, ναι. Ναι, εκεί πέρα, έτσι. Πού είναι αυτό, λέω λοιπόν, αυτοί οι 32 μας φιλούσανε καμιά 1500 αστυνομικοί, γιατί 32 άτομα, 1500 αστυνομικοί χρειαζόταν. Έπεσε μπούκα, έμαθαν κάτι. Λέω, όχι ρε, τι μπούκα ρε, 32 άτομα σε λέω, ήμασταν όλα και όλα, ποια μπούκα. Πήγαμε εκεί, φιλικά συνθήματα, τι αγάπη αυτή η πόλη, και σηκωθήκαμε και φύγαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τέρψη για τον άλλο από εκεί πέρα από τον κόσμο, το μαζεύει και τα χιλιάδες. Συνεχίζουμε από εκεί και πέρα. Κύριε Παπαδανασάκη, δεν υπάρχει ούτε μένω, ούτε επιμένω, ούτε παραμένω, ούτε τίποτα. Plan B, σχέδιο που έχει. Το Plan B και το Plan C τώρα που έχει αυτός εκεί πέρα στο πάρει το Plan B. Plan B, να το ακούσουμε, τι είπε. Αυτός θέλει να πουλήσει το Βέλιο, να πάρει να κάνει διακανονισμούς και εμείς στεναχωριέστε τώρα που πήρα το χαμπάρι, πήρα χαμπάρι. Λέει είναι, θα μείνει όμως. Αυτός λέει ότι θα μείνει. Το θέμα είναι πού θα μείνει. Ναι. Γιατί ξέρεις, κάποιος θα πρέπει να πάει στα γραφεία, να ανοίξει τα γραφεία, να κάνει διακανονισμούς, να κάνει εκεί πέρα. Αυτός θα πρέπει να βρίσκεται κάπου. Ναι. Αυτός θα πρέπει να πάει στο ΙΚΑ, θα πρέπει να πάει στην εφορία, θα πρέπει να περπατάει. Εσύ τι θες, να πάει εκεί ή να πάρει τα λεφτά και να πάει στον Καναδά. Όχι, φιλάκι. Ένα από τα δύο δεν θα μπορεί να κάνει ένα από τα δύο. Κανένα, ούτε τα λεφτά θα πάρει, ούτε στον Καναδά θα φύγει. Θα πουλήσει την ομάδα σε κάποιον ο οποίο. Η πρόταση θα είναι μπαίνω, ξοφλώ. Ποιος? Ξοφλώ. Θα βρεθεί. Από τώρα. Από τώρα. Τώρα θα βρεθεί. Έχω μάθει ότι δεν μπαίνει κανένας. Βρε, άσε τώρα το δεν μπαίνει κανένας. Εσύ να σου πω εγώ. Ποιος θα βρεθεί σε πολύ σύντομα. Πάρα πολύ. Λέει εσάς. Καλά κάνουν. Όποιος δεν είναι καθαρός, ακούσε με. Όποιος δεν είναι καθαρός, καλό είναι να είναι μακριά. Νικό, μην πλατιάζει. Όποιος δεν είναι, άκουσε με. Όποιος δεν είναι νομοταγής, καλό είναι να είναι εκτός Ηρακλή. Όποιος δεν είναι συνεπής, δηλαδή όπως εγώ πληρώνω στην ώρα μου το τηλέφωνο για να μην μου το κόψουν όπως και εσύ το πιες. Έτσι λοιπόν, η ουσία είναι μία. Κύριε Παπαδανασάκη, τα πράγματα έχουν τελειώσει. Έχουν φτάσει στο μηδέν, το ξέρω. Σε βλέπω. Έχουν φτάσει στο μηδέν και πλέον δεν πάει. Βρε όπου και να είσαι. Αυτό που θα καταλάβει είναι ότι είσαι πλέον παρελθόν και μάλιστα είσαι πολύ μακρινό παρελθόν από αυτό που φαντάζεσαι. Έχεις πάρει τελεσίγραφο να φύγεις από τις 20 Μαΐου. Μην νομίζεις ότι έχεις χρόνο στον Ηρακλή. Γιατί για να έρθεις εσύ στον Ηρακλή δεν υπάρχει ξανά περίπτωση. Για να καταλάβεις λοιπόν, κύριε Παπαθανασάκη, αυτοί που σε συμβουλεύουν ότι θα πας και για δεύτερη χρονιά να τσακώσεις τα λεφτά για να τα διαχειριστείς, δεν έχει. Τελείωσε, το παιχνίδι είναι game over. Το κατάλαβες? Γιατί αν δεν το έχεις καταλάβει, όταν κάποια στιγμή θα εμφανιστείς στη Θεσσαλονίκη,
Γιατί τώρα είσαι εκτός Θεσσαλονίκης και με αρκούς στην Κόρινθο είναι. Όπου και να είσαι και στο Άμπου Ντάμπι να είσαι, όταν θα ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη, δεν θα υπάρχει χώρος που θα μπορεί να σε κρατήσει. Συγγνώμη. Εσύ μην μοιράσαι από εκεί. Αυτός δεν ήταν που έλεγε δεν σας νοιάζει η δουλειά, κάνει ο πρόεδρος. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει τι λέω. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ασχολήσου τώρα με την. Λοιπόν, άκουσε. Γι' αυτό κύριε Παπαδασάκη, ούτε πλαν B ούτε το μέλιο θα πουλήσεις. Δεν σε πιστεύει κανείς. Και δεν σε πιστεύει κανείς, γιατί πολύ απλά δεν έχεις εξηγήσει ακόμα που έχει μπει το 1,8 επιπλέον από το 1,2 που παρέλαβες. Δεν έχεις εξηγήσει γιατί δεν έχεις φέρει λεφτά από πέρσι το Μάιο και όλη η ομάδα όλη αυτή τη χρονιά τρέχει μόνο με διαχείριση εσόδων του Ηρακλή. Για τα κόρτερ λέει εδώ κάτι. Ναι. Ποιο ρε. Για τα κόρνερ λέει εδώ. Απάντησε Νίκο. Φιλαράκι, τι, για ποια, για τα κόρνερ. Για κάτι σου βέρει Ερακλής. Πόσο έληξε το βέρει Ερακλής, ξέρεις. Κόρνερ. Ξέρεις πόσο. Πόσα κόρνερ έχει. Γιατί, ρε φίλε, γιατί στήσαν τα κόρνερ. Τι λέω εγώ. Ναι, ναι, στο βέρει Ερακλής έληξε 0-0. Αρναϊκός, Ερακλής πότε έπαιξε ρε φιλαράκι. Ναι. Ε. Ναι. Ποια ομάδα είσαι καταρχήν, όκουσε, όταν θα μου λες, ποια ομάδα είσαι. Άλλο σου πω. Πρόπερση. Το Ηρακλής πάω 3-3, μα πει τι έγινε εκεί. Εσύ και εσύ. Λοιπόν. 3-3. Άκουσε, μιλινά. Στημένα παιχνίδια και Ηρακλής. Λέμε τέτοιες λέξεις. Ό,τι θες πες το εγώ το λέω. Στημένα παιχνίδια και Ηρακλής, Φιλαράκη, να ξέρεις, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ας το βάλω περπάτω να γιούνταν 2-4. Ναι, γιατί δεν το βάλω περπάτω. Δεν ξέρω. Το λοιπόν. Αυτό είπαμε. Όχι. Έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία. Εκτός από αυτό και ένα τελευταίο, ναι. Ένα τελευταίο που θέλω να επικρίνω. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Πάνθραξ που ήρθε και μας βγήκε. Ο άνθρωπος ήρθε και μας βγήκε. Εμένα και τον Μάνο και ήρθε μαζί μας στην πορεία. Το γούσταρα πολύ. Ήρθαμε, γνωριστήκαμε πολύ καλά. Ξανά. Τον Πάνθραξ. Τι είχε κατηγορία πες. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Και εσύ που το ξέρεις. Εσύ που το ξέρεις. Εσύ που το ξέρεις. Εσύ που το ξέρεις. Τον εγώ γείτονα εγώ ρε κάτσε. Εντάξει. Τι. Ναι. Πού το ξέρεις. Συνεχίζουμε και να μην τα λέμε. Εσύ δεν το ξέρεις. Και ένα ακόμα θέλω να πω, Ραπτόπουλε, και θέλω να το πεις και από εδώ και αύριο ξέρεις ότι εσύ πραγματικά οφείλεις μια μεγάλη συγγνώμη για ένα πολύ τεράστιο μπέρδεμα το οποίο έχεις κάνει μισό λεπτό λίγο, είναι σοβαρό, με τον Ορφανίδη. Που βγήκε και είπε στον Μπούζο κάποια πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν, γιατί μπορεί και εσύ να παραπλανήθηκε από αυτό και ξέρει ότι θα πρέπει. Την εσωσία δηλαδή. Εννοείται δεν είναι ο ίδιο. Την εσωσία. Ναι, δεν είναι ο ίδιο. Ποιο είναι η εσωσία του. Σωσία του Ορφανίδη. Γιατί τον άκουσε την ημέρα. Είπε ότι ο Ορφανίδη έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Είναι αλήθεια. Και αυτό είδε κάποιον να αναζητιανεύει με μπλούζα του Ηρακλή και βγαίνει στον Μπούζο. Γιώργα, ρε, ατελείωτο ρεσπέκ. Τεράστιο Γιώργο Ορφανίδη. Έμοιαζε πάρα πολύ και ο Κώστας Μπερδέκης. Όχι του έμοιαζε. Σωσία του Ορφανίδη. Εσύ σου λέω δεν είναι, γιατί μίλησα με τον Αγίνα Σικιώτη, το ξέρω. Ναι, τέλος. Σου λέω όχι, ναι, αυτό θέλω και αύριο που είπες, όχι. Θα το κάνει ο Μπούζος, μισή να το βγει. Πού τον είδες, στο κέντρο, πού τον είδες. Νομίζει ότι τον είδε και βγαίνει στον Μπούζο και λέει τον είδε λέει να ζητιανεύει και τώρα βγαίνουμε από πίσω. Κυρακλειδίτσο και στα πεντάρτες, λέει, ναι, ο Γιώργος είναι. Τελικά ο Βέλιος θα μείνει ή θα φύγει. Εσύ δεν είσαι σίγουρος για αυτό. Που λακαίγει. Ναι, το ίδιο. Μπορεί. Εγώ μαθαίνω τα ίδια. Τώρα για τον Ηρακλή μιλάμε. Είναι Μάιντς. Θα φύγει. Ναι. Πού θα πάει. Μπορεί να πάει Μάιντς. Νότιχαμ, αν πάει. Δεν θα πάει Νότιχαμ. Δεν θα πάει Νότιχαμ γιατί δεν μπορεί να σε. Εγώ θα σου φέρω τις εκπομπές πίσω, ρε φίλε. Τις ημέρες που το είπαμε πριν από μήνες. Πόσο είναι το πράγμα. Για Μάιντς. Θα σου φέρω πίσω, ναι. Και για Νότιχαμ πάλι πρώτη το είπαμε. Ναι. Εγώ σου λέω για Νότιχαμ. Θα σου φέρω τις εκπομπές. Η Νότιχαμ πιανού είναι πλέον του Μαρινάκη. Δεν έχει βγει ακόμα. Ναι, του Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης με τον Παπαδανσάκη. Φιλαράκια. Ναι. Σύμπτωση. Το λέει όμως. Δεν κατάλαβες. Φιλαράκια δεν ξέρω αν είναι. Αν πάει θα είναι. Αν πάει. Λαπτόπουλε περίμενε. Μιλάμε στο υποθετικό σενάριο ότι θα αποδειχθεί αν πάει. Πάμε κάνω λίγο μια ερώτηση, παιδί. Γιατί θα πάρω το τηλέφωνο του Ματζού και τον Γιώργο, α πούμε, να πάρουν τον Ηρακλή να φύγει από το Λίβερο, να πάρουν τον Τζόρνταν. Ο Βέλιος στο off the record τον είπε σκατόψυχο. Για την Μάιντς. Σκατόψυχο. Ποιο. Το λέω και το λέω επειδή ο Βέλιος φεύγει από τον Ηρακλή. Ποιο. Κόκκινο και Ματζού και σκατόψυχο και οι δύο. Μα είπε στο off the record ο Βέλιος. Λέω για λέει, μην πει τίποτα. Απόστολε. Και ο Κόκκινο τρελάθηκε. Είναι γνώμη δικιά σου του πατέρα. Εδώ πατάει. Με τη Μάιντς, για να καταλάβω. Ποιο το είπε πρώτο εδώ, α πούμε, να ξέρω. Εδώ. Εδώ. Θα σου βγάλω την εκπομπή εγώ εδώ πέρα. Κάνω λόγια. Θα την ψάξω για τη βρω. Τέλο. Πριν από μήνε. Λέγε, λέγε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε και στο Λίμπερο πριν από μήνε. Ναι. Πόσου μήνε. Τώρα, ό,τι και να πω, θα πει εσύ παραπάνω. Εγώ θα σου βρω την εκπομπή, ρε φίλε. Ωραία. Άρα, από πώ. Γιατί δεν αναλαμβάνει ρεπορτάζ, Ηρακλή, εσύ. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ από πού το μάθει. Δεν με ενδιαφέρει. Και από πού ήταν να το γιατί πάει, για οτιδήποτε λέγεται εδώ, έχει γίνει πλέον με σταματάνε στον δρόμο, έχω κουραστεί.
Οτιδήποτε λέγεται εδώ το είπα πρώτος εγώ πριν από 3 μήνες, πριν από 5 μήνες. Δηλαδή, έλεος, δεν μπορώ. Το δάκρυ μου κύλησε στα 2 μάτς φέτος μαζί σου. Λείπει σε πολλές εκπομπές. Έλεος. Έλεος. Εσύ λείπει σε πολλές εκπομπές που θα σε παίρνω, να ξέρεις. Λείπει σε πολλές εκπομπές. Υπάρχει και κυπελούχος εδώ. Λοιπόν, κυπελούχε, πας για τον. Λοιπόν, η τελευταία είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι εδώ και λίγη ώρα πάει ο Κεσπάγια στην Αθήνα. Και το κλάμα το έχεις εσύ για μένα. Ναι, για ένα. Μαχαβούρτσης. Μοντανιέ Δήμο, πού χάλασε, ξέρουμε. Λοιπόν, εντάξει, Μαρή, κοίτα. Ο Τζάμπας. Ναι, η ουσία είναι αυτή, αυτή που μόλις είπε ο Ραπτός. Η οποία είναι κοινή, δηλαδή τι χάλασε και το Πογιέτ, τι χάλασε και το Μοντανιέ. Δηλαδή τα πρόσωπα είναι αυτά που αλλάζουν. Ωραία. Από και πέρα η νοοτροπία παραμένει ίδια, δυστυχώς. Πάλι κρέις. Είμαι σίγουρος ότι θα μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Κάτσε να γίνει ο συνδυασμός, ρε φίλε, να το δούμε. Μισό λεπτό, Ρετσόταν, αυτό δεν το καταλαβαίνω και με στοχοποιείς ακόμα και σε πολλούς δικούς μου να μου λένε γιατί τα βάζεις με το πρόεδρο. Σε στοχοποιώ εγώ τώρα, εσύ στοχοποιείς, εγώ ούτε σε στοχοποιώ. Παγιώτης για τώρα. Ό,τι κριτική κάνουμε, ρε Ρετσόταν. Ποια κριτική, ρε, τώρα είμαστε κριτική, ρε, για να κάνεις κριτική. Πρέπει να δεις τώρα. Δεν είναι λάθος χειρισμός. Καταρχήν δεν είναι. Ακόμα, ρε φίλε, δεν ξεκίνησαν οι μεταγραφές. Κάτσε να δεις ποιος σου φέρει. Μπράβο, ντόκτορ. Μα αυτό δεν λέμε τώρα, ότι θα φέρει μάλλον το Κεσπάγια. Κεσπάγια προπονητή, πώς το κρίνεις? Τι είναι τώρα να συζητάμε τώρα, είναι σαν να πηγαίνεις από το X5 του Μοντανιέ να πηγαίνεις στο Λάντα τον Ήβα που είναι ο Κεσπάγια. Τώρα μα δούμε. Ο Κεσπάγια δεν ήταν στο Λαμπόλ που τους πήγε στον 8. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά. Ο Κεσπάγια δεν ήταν στο Λαμπόλ που τους πήγε στον 8. Από τον Ήβιτς είναι καλύτερος. Μισό λεπτό. Όπως εδώ τι ήταν. Από τον Ήβιτς είναι καλύτερος. Και αυτό που λέω. Ο Κεσπάγια δεν ήταν στο Λαμπόλ που τους πήγε στον 8. Από τον Ήβιτς είναι πιο έμπειρος. Τώρα με λέγω, ρε παιδιά. Άλλο πιο έμπειρος, άλλο πιο έμπειρος. Μισό λεπτό. Αυτό δεν ήταν που τους πήγε στον 16. Ναι. Τότε γιατί τον κράζει, ρε φίλε. Σε ρωτάω εγώ τώρα. Και ο Ιωβάνοβιτς ήταν, μην μπερδεύεις. Ο Φυσούν ήταν. Ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς. Δεν ξέρω. Ο Φυσούν ήταν. Απλώς είχε ξαναπάει απλώς μια χρονιά στο ομίλος του Champions League με τον Κεσπάγια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και άλλη μια φορά που έπαιξε προκριματικούς με τον Ολυμπιακό και για αποφύγει. Λοιπόν, καλούς κινήσεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν συγκρίνεται το βιογραφικό μας του Μοντανιέ τώρα με τον Κεσπάγια, ρε Σιτζόταν. Ο άλλος είχε 3 χρόνια τη Ρεν, την έχει σώσει. Έφτασε προκριματικά Champions League με την Real Sociedad. Πήρε μάρε 4. Πες μου. Πήρε τη ώρα για σπορ, για σέντερ φορ και για δεκάρι. Δηλαδή είναι επιτυχία που πήγε την Ρεν και την έσωσε. Τι να συζητάω, γιατί είχε μεγάλη ρέντα. Μεγάλη ρέντα ο Μελισανίδης τον τελευταίο μήνα. Με μάνταλο. Όλα τα σκεπάζει η κατάκτηση του κυπέλου. Κατά ψέματα. Και κύπελο. Η κατάκτηση του κυπέλου σκεπάζει τα πάντα. Αλλιώς ο κόσμος τώρα θα ήταν μετά την εξέλιξη με τον Μοντανιέ στα κάγκελα. Όπως για μένα. Για να πούμε και λίγο να κάνουμε έναν απολογισμό. Σήμερα στέμφθηκε η χρονιά με επιτυχία λόγω της κατάκτησης κυπέλου. Αλλά από εκεί και πέρα, για μένα φέτος, οτιδήποτε άλλο πλην της κατάκτησης του πρωταθλήματος, ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ είμαι 36, δεν είμαι 16. Ναι. Έτσι μεγάλωσα. Και θα πω μετά και κάτι για τον Τζόρντεν, για αυτό που λέει, γιατί κάνουμε κριτική. Γιατί εγώ, ρε φίλε, δεν είμαι. Κύπελο πήρε και Αλαφούζος. Ας σε κάνω μια Κύπελο πήρε και βολιάζει με το Πανιόνιο. Δεν μου λέει κάτι. Κύπελο σηκώνω ανά 4-5 χρόνια. Και εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι μια επιτυχία που με κρατάει. Σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Αλλά το πρωτάθλημα είναι αυτό που μου στάμε και θέλουμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνει ερώτηση, βάλω μια ερώτηση. Οτιδήποτε άλλο πλην του πρωταθλήματος την επόμενη χρονιά θα θεωρείται αποτυχία. Άρα του χρόνου στη Μαρμίτα να είμαστε καλά να ζούμε. Τζόρνταν, για εξής, εάν δεν πάρει το πρωτάθλημα είναι αποτυχία. Και τώρα είναι αποτυχία. Δηλαδή μισό λεπτό είναι από το που λέγουμε Μελισανίδη και θα είμαι ευχαριστημένος με ένα κυπελάκι. Εξαβίδη. Δεύτερο δεν βγήκα. Είναι αποτυχία. Τι άλλο να λέμε. Κυπελάκι πήρε και δεν είναι στην ερώτηση. Μια ερώτηση. Ναι, ερώτηση. Πήρε κύπελο. Στα παιχνίδια του play-off, γιατί ήσουν 7 και 8 χιλιάδες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και δεν πήγε σε ένα ρε φίλε 40 χιλιάδες για τη Φιέστα. Για το γαμό το ρε φίλε, πήρε το κύπελο. Ο κόσμος, ρε παιδιά, δεν είναι χάζος. Έχει ξενερώσει και πριν 3 μήνες αυτό που έγινε με το Πόγκερ. Το αφουγκράζουμε γιατί εγώ ήμουν μέσα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπως και σε άλλα πολλά θέματα. Αλλά και αυτό που γίνεται τώρα με τον Μοντάνιε και ότι γενικότερα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, Ραπτόπουλο, ότι δεν έχει διάθεση να βάλει χρήμα. Εκεί, αυτό ο άλλος. Τζάμπας είναι, ρε φίλε. Αυτή είναι η ιστορία. Τζάμπας είναι, ρε φίλε. Άμα δεν του κάνει τέτοιε κινήσει, πώ θα το ζεστάνει. Όταν ανοίξουμε τι γραμμέ και βγουν οι παοξίδε, να μα πούν τον MVP του ΠΑΟΚ τη χρονιά και γιατί. Πέρα και ο Τριφεκταρά, να πουλήσει 15 χρόνια. Και άμα θέλει να μιλήσουμε για μπάλα, η τρίτη αλλαγή του Ήβιτς για μένα είναι για μπάλα. Τώρα τι να μιλήσει. Τρίτη αλλαγή του Ήβιτς, κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Τζόρνταν, μισό λεπτό, για να του πούμε λίγο για αυτού τα δύσκολα. Εσύ ρε Τζόρνταν, άμα πες ότι έμπαινε γκολ η φάση του Πέτριτς, θα τον ήθελε τον Ήβιτς. Άμα έμπαινε η φάση του Πέτριτς. Ναι, θα τον ήθελε. Αν δεν έμπαινε η καραμπόλα που είχε μπει πιο νωρί του Παναδραϊκού, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Τέλο. Τι να τα άμα έμπαινε. Αλλού θέλω να το πάρω από το που εξετάζω την οτροπία τη λαδασμένη την μπακαλίστηκε. Εγώ τιμώ και
και σέβομαι το Σαββίδη γιατί του δίνει το δικαίωμα του Ήβιτς, τον ανταμείβει καταρχήν για αυτό που πέτυχε. Τον ανταμείβει τον πάει τζάμπα. Βεβαίως τον ανταμείβει για το, αυτό το σπουδαίο που πέτυχε ο Ήβιτς. Γιατί εάν είχε φέρει ένα μεγάλο προπονητή, πιο μεγάλο προπονητή όνομα, όταν είχε φύγει ο Ντούντορ και είχε αποτύχει και να την βγάλει την ομάδα πρώτος, δεν ήταν κρίμα ρε φίλε. Λοιπόν, τέλος. Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό και αυτό και έτσι. Ένα λεπτό. Ο φίλος μας του Μίνα τα κουνέλια Αμανάτη, του Αντώνη. 6-9-40, 9-29-9-33 τα δίνει σε τιμή ευκαιρίας. Λοιπόν, Νέα Ζηλανδίας, αρσενικά θηλυκά 5 με 6 κιλά όλων των ηλικιών, καθώς και μάνες εγκυμονούσες. Για αναπαραγωγή, κρέας και αναψυχή. 6-9-40-9-29-9-33 είναι αμαρτία να του μείνουν. Θέλει να απεμπλακεί, του κοστίζουν ένα σωρό χρήματα για τα έσμα, περιποίηση κτλ. Επαναλαμβάνω, 6-9-40-9-29-9-33 ο Αντώνης αγοράζεται για το παιδάκι σας, για τη μάζα σας. Θέλει να κάνεις κανένα δώρο, ξέρω εγώ πουθενά, κάνεις κανένα τραπέζι, σε κανένα γιορτάζεις, κάνεις ράνες, χτυπάς. Πάρε ένα κουνέλι. Χτυπάς ένα κουνέλι. Εντάξει, διάλειμμα και τα λέμε με γραμμές. Ποιος είναι ο MVP του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ξύδες. 540-601. Και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Αυτά είναι ωραία να τα λέτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το διάλειμμα δεν έχει καμία ουσία. Να λέει αυτό τώρα για τον Κυρτζίκη και εσύ να λες ξέρω εγώ για. Άστο να πάει στο διάλογο μας, δεν πειράζει. Α πω κάτι ρε φίλε. Μη. Όταν κάνεις μια τραβάς μια γραμμή, τη στηρίζεις. Μη. Τώρα να τον αποθεώνουμε στην αρχή και να τον βρίζουν μετά, εξεφτύλα. Βεβαίως. Αυτή δεν ήτανε που τον αποθεώναν και δεν σας νοιάζει τη δουλειά κάνει ο πρόεδρος και δεν μιλάω με τον ουραγό. Μα έλεγε αυτός. Ναι. Αυτοί κι άλλοι πέντε. Ναι. Λοιπόν, τι κράζεστε τώρα. Ναι. Ναι, όχι, εντάξει. Τι. Εσύ γιατί αγόρι μου κράζεις τον γούμενο. Θεό δεν τον είχες. Ποιο γούμενο βρε κράζεις. Έλα φίλε. Τι γίνεται, καλά. Καλά φίλε εσύ. Από Μετέωρα παίρνω εδώ στο Πολύχνη. Ναι. Πάω Κτσής. Ναι, ωραίος. Για τον MVP ήθελα να σε πω. Ναι. Ο Ροντρίγκες για μένα είναι. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Πάω Κτσής. Είναι φανερό, δηλαδή και όταν έλειπε η ομάδα δεν τραβούσε εξαιρετικά. Μετά πιστεύω ο επόμενος είναι ο Μιστακίδης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς. Ο Μακ δεν είναι δηλαδή. Και ο Μακ. Μετά είναι ο Τζίμιρο, μετά είναι ο. Το Τζαβέλα, πού το βάζεις, σε ποια σειρά. Τα πλέον ξεκάθαρα ο Ροντρίγκες είναι, παιδιά, μην ψάχνω. Για τον Τζίμιρο. MVP της χρονιάς λέμε, ένα θα MVP. Της χρονιάς λέμε. Όχι τώρα σε τρεις αγώνες. Ωραία, Ροντρίγκες, πολύ καλά. Για τον Τζίμιρο που λέει ο Τζόρνταν ότι. Εντάξει, δεν έπαιξε μετά το Δεκέμβριο, φίλε, οπότε εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρο. Σωστό. Καλά, έπαιξε πολλά παιχνίδια. Σωστό, άργησε. Ναι, σωστό. Εντάξει, εγώ περίμενα δηλαδή ότι θα βγούμε. Πίστευα ότι έχουμε καλύτερη ομάδα. Απλά εντάξει, ήταν θέμα προπονητή. Εντάξει, δηλαδή. Το λάθος σύστημα. Δηλαδή τώρα, άμα έμπαινε τον γκολ του Πέτριτς, ο Ήβιτς θα ήταν καλός. Δεν το πας κύριε φίλε. Άστο. Αν δεν έμπαινε η καραμπόλα. Η τρίτη αλλαγή του Ήβιτς ήταν σωστή. Πολύ σωστή. Κοίταξε φίλε, να σε πω την αλήθεια τώρα. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δηλαδή θα μπορούσε ο Χατζησαΐας να μπει μέσα. Ψηλό παιδί. Πού θα σε βάλει. Ποιος θα κρατήσει μπάλα ρε φίλε. Ο Περπάτος κράτησε ποιος μπάλα. Ποιος θα κρατήσει μπάλα. Κράτησε μπάλα. Ο φίλε έχει ποιότητα μπροστά. Κράτησε μπάλα. Τον έβαλε για αυτό τον λόγο ρε φίλε. Κράτησε μπάλα. Τον έβαλε για αυτό τον λόγο. Δεν ήξερε ότι δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Γιατί αν έβαζε Χατζησαΐα και γινόταν κανένα λάθος πίσω. Ναι. Βάλ τον Περπάτο βρε που ξέρει μπάλα κρατήσει την μπάλα θα λέγανε. Κοίταξε, ναι. Και εγώ μες στο κήπεδο ήμουν, αλλά δεν περίμενα ρε φίλε να κρατήσει τώρα. Τι να κρατήσει πάνω. Το ψοφίμι ρε. Άιντε βρε. Τι να κρατήσει ρε το ψοφίμι ρε. Του κάνει ανανέωση, αλλά δύο χρόνια. Του κάνει ανανέωση. Αλλά δύο χρόνια. Τον μακάρι να τον κάνει άλλο ένα χρόνο ανανέωση τον Περπάτοφ με την προϋπόθεση, για μένα μιλάω τώρα, με την προϋπόθεση να το φέρει και ένα μεγάλο δεκάρι από πίσω. Όχι. Εάν είναι να μην το φέρει δεκάρι,
Ας τον άνθρωπο να φύγει. Επόμενη γραμμή. Ήγης προπονητή με μεγάλο τεράστιο πανάκριβο δεκάρι. Μιλάμε για ανέκδοτα τώρα. Εδώ ακούμε διάφορα ανέκδοτα. Ακούτε ανέκδοτα. Σε περπάτο φω. Ναι. Επόμενη γραμμή. Σε slow motion. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια χαρά. Παιδιά, λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω, δεν ακούμε τίποτα. Ρε. Πολλά θες. Ναι. Φοιτητής είμαι εδώ από Αθήνα, τηλεφωνώ. Α, ναι. Σαν 60 χρονών που είσαι, ρε φίλε. Ομάδα είσαι. Από πού τηλεφωνείς? Από Αθήνα, από Αθήνα. Αθήνα. Από Αθήνα. Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός, άλλος. Το μάτς, εντάξει, δίκαιο πάω πρώτος, πιστεύω. Ξέρεις, αν είχε ο ΠΑΟΚ τέτοια διαιτησία στη λεωφόρο που θα καυγίζε και θα λέγανε έλα, ρε, στην εικόνα των ομάδων είναι διαιτησία. Σιγάρα ρε, από το πλήκα, έτσι καλά τώρα να πούμε εσύ. Διαιτησία έπαιξε λίγο έντα, εντάξει, αλλά την εικόνα... Έπαιξε λίγο έντα. Δηλαδή, πού έπαιξε έντα, ρε φίλε, για πες μας. Έχει κάτι φάουλ που δεν έδωσε. Δεν έδωσε εκεί πέρα, αλλά γενικά... Δεν έδωσε να βάλει, και τι έγινε, ρε φίλε. Οι δύο πρώτες κίτρινες, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Ρε εσείς, είναι αυτό που κάνει. Οι δύο πρώτες κίτρινες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, στα 30 χρόνια μια βουρά δεν έπαιξε, δεν έδωσε τον Παναθηναϊκό ένα φάουλ. Άλλο αυτό. Ναι, ένα φάουλ δεν έδωσε τον Παναθηναϊκό. Ένα μπέραν δείξε τα δύο. Ο φίλος ο Παναθηναϊκός βγαίνει και λέει μπράβο στον ΠΑΟ, κέρδισε δίκαια και εσύ λες αν έδινε ένα φάουλ και αν έδινε ένα δίκαιο. Κάτσε να ακούσουμε τον Αθηναίο, από ποια περιοχή μας παίρνεις φίλε. Ζωγράφος. Ζωγράφος, Παναθηναϊκός. Γεια λέει. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί ήμασταν ανύπαρκτοι γενικά στη μέση Τούμπα. Δύο φάσεις κάναμε όλες και όλες στο τέλος κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν θέλω να βλέπω έτσι τον Παναθηναϊκό. Του χρόνου πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι. Πώς? Παρακαλώ. Τι μου λες, αυτή η συμμαχία των τριών, ο Αλαφούζος που την κάνει Λάκης... Εγώ πιστεύω ότι ο Αλαφούζος δεν είναι σε καμία συμμαχία. Δεν είναι. Μόνος, ναι. Θα την πάρουν οι δύο πόντι την ΕΠΟ, λένε. Με τον Μπέο και τον Θωμά. Θωμάς, Μπέος... Ούτε Μπέος υπάρχει ούτε ο Θωμάς. Αδερφέ, Θωμάς, Μπέος και Ακολέας... Όπως καταλαβαίνεις, στο ποδόσφαιρο... Να σου πω ρε φίλε... Ειλικρινά, καλύτερο πρόεδρο από τον Αχιλλέα Μπέο και τον Βίκτορα Μητρόπουλο για τα θέματα της ΕΠΟ δεν υπάρχει. Ωραία, είναι αυτοί οι δυο, ποιο προτιμάς εσύ. Εγώ, ποια τους δυο. Όχι, μαζί, μαζί και μια πλευρά αυτή και η άλλη πλευρά. Ποιο καμία πλευρά από τις δύο. Μια καθαρή ΕΠΟ. Μπορείς να ζητήσεις μια καθαρή ΕΠΟ. Εγώ να σου πω τι θέλω εγώ να σου πω. Καθαρή. Όχι αυτό που λες εσύ. Καθαρή. Μπορείς να καταλάβεις αυτό που σου. Ακούστε. Απορεί ο άνθρωπος γιατί του λέω να είναι μια καθαρή ΕΠΟ χωρίς αυτούς εκεί μέσα που έχουν από 52.000 δικαστήρια ο καθένας. Και για το αυτό, και αυτό λέει ένα από του δύο είναι ποιον προτιμά. Εάν με πα στη σκύλα και τη χάρη, δεν θέλω καμιά από του δύο. Μην τα κάνω. Λοιπόν, τι παίκτε θέλει, σε ποιε θέσει? Θέλω στόπερ. Αριστερό ή δεξιό? Δεξιό. Αφού έχει δεξιό, το μολέτο είναι τα γάρι αριστερό στο δεν έχει. Κουτρουμπή. Κουτρουμπή και. Κουτρουμπή τώρα, εντάξει. Και τα βλαδίδη. Θα το πουλήσει ρε και το κουτρουμπή, ρε. Κάτι τέτοια διάλογο. Πάντω μ' αρέσει. Θα πουλήσει και το κουτρουμπή. Αυτά δεν είναι το τρομή του, το κυπριακή. Αριστερό πάρ θέλω. Γιατί δεν σου κάνει ο νάνο. Όχι, δεν διαβασικό δεν κάνω νάνο, είπαμε. Ο Ζέκα. Ο Ζέκα δεν είναι αριστερό. Ω, περίμενε, κάτσε, περίμενε. Στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός Καταρχήν παίζει με 9 παίκτες. Με 9, από την αρχή με 9 παίκτες. Ποιοι είναι οι δύο που λείπουν? Αμπέιτ. Ο Αμπέιτ και ο Νάνο. Έτσι είναι Γιάννη, έτσι είναι. Και ο Λέτο. Και ο Λέτο. Ως βλέπω έτσι είναι. Ο Λέτο ως φορ δεν ακούστηκε πρώτη φορά στο 28 λεπτό νομίζω. Δεύτερο μήνυμα παίζει να μην... Ο δε Αμπέιτ, ποια Νιουκάστιλ θες βρε Αμπέιτ. Ποια Νιουκάστιλ βρε παλικάρι. Πραγματικά πάει αυτό το χαφ Αγγλία δηλαδή. Ποια Νιουκάστιλ βρε παλικάρι. Δεν είμαι αλάκας. Πάντως ενδιαφέρεσαι φίλε για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή για τον Κυβρακίδη. Ναι, 9 παίκτες παίζεις. Το δεξί μπακ. Ναι, το άκουσα και εγώ το κλείσα. Στη Βίστα σαν την Κοζάνη. Πολύ καλό παιχτάκι. Τα λέμε φίλε, επόμενη γραμμή. Πάμε γρήγορα να πάρουμε πολλούς. Καλημέρα. Σου αρέσει αυτό το μήνυμα? Φίλε, αυτό το μήνυμα είναι σωστό που λες. Αλλά είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Είναι σωστό. Εγώ δεν μπορώ να. Μα δεν είναι σωστό, ρε φίλε. Τα πήρε για άλλο λόγο ο άνθρωπος. Εγώ δεν μπορώ να σκοτώσω ζώο. Άλλο αυτό. Ναι, δεν το άλλο. Το τρώω. Ναι. Δεν μπορώ όμως να σκοτώσω. Εντάξει. Άνθρωπο το σκοτώνω. Κατσίκια να μην τα πουλάτε να τα αμάσαμε. Γουρούνια να μην τα πουλάτε. Γελάτε. Σε λέει γη ζωντανό το δίνει, όχι σκοτωμένο. Δεν είναι και ο πόλη ο άνθρωπο. Αυτό σε λέει. Δεν είναι. Μπορεί να το δώσει για παιχνίδι, για αναπαραγωγή, για οτιδήποτε άλλο. Να σου το δώσει και για να το φας. Ναι, οκ. Στο 6-9-40-9-29-9-33 θέλει κάποιος να κάνει ένα γεύμα και θέλει κουνέλι. Και λέει στην ταβέρνα της γειτονιάς, ξέρω εγώ, να φέρω ένα κουνέλι, ξέρω εγώ, και τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, σου λέει. Επόμενη γραμμή, σου λέω. Ναι. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς, καλημέρα. Κουνέλια, να μιλήσουμε για μπάλα τώρα. Να μιλήσουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, πρώτον, συμφωνώ απόλυτα με τον Τζόρνταν. Ότι. Ζαβέλα, MVP δεν υπάρχει.
Ποιο είναι MVP. Μπράβο. Δεν υπάρχει άλλο, το ψηφίζατε όμως. Δεν το ψηφίζατε. Μακ με διαφορά. Ναι. Πώς? Μακ με διαφορά. Γράφε εσύ. Μακ. Μακ. Μάλιστα. Δεύτερον, που λέτε τα μάτς με τον Πανιόνιο ήταν αφιλικό. Ο Ασλαμάς τα λέει, δεν τα λέει κανένας άλλος. Περίμενε. Ο χαμός που έγινε στον Πανιόνιο, ο Πάοκος ευθύνεται. Η ΑΕΚ δεν τον έκαναν ο κάτω. Με τον Μπακασέτα. Ουδε μία σχέση για μένα επηρεάζει καθόλου αυτό. Ε. Γι' αυτό θυμάστε πήγε ο Ζωνίδης συνέντευξη τύπου και είπε δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως ο Διούδης, ο Δήμος μου είπε ότι ο Μπακασέτας έρχεται στην ΑΕΚ την Παρασκευή. Έτσι. Ναι. Ο Δήμος το ήξερε, όχι ο Τζόρνταν. Είναι το μόνο πράγμα στο πλανήτη που δεν είναι ο Τζόρνταν μπροστά. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Και η Νάσα από ό,τι στέλνει τώρα πέρα από το ξέρει. Ναι, εγώ λέω αυτά που ξέρω, να ξέρετε. Αυτά που ο Δήμος μου είπε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μου είπε ότι ο Μπακασέτας είναι στην ΑΕΚ Παρασκευή. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε Δευτέρα. Σ' ακούω. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή ο Ρισβάνης με τον οικονόμου τρακέρνανε στον κόλτο Αθανασιάδη, κοιτάει άλλο στον δεξιά και άλλο εκεί. Και γενικά η ατμόσφαιρα είναι πεταλούδες, παπαρούνες, λουλούδια από τον Μπακασέτα. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, τον Πανιόνιο τον κάνει κουμάντο ο Ζαμάνης. Ο Ζαμάνης είναι του Μαρινάκη μπροστά. Λοιπόν, απαντήσουμε λίγο σε αυτό. Περίμενε λίγο, ο Αργιανός είναι λίγο, μπορώ να το απαντήσω. Απάντησε. Λοιπόν, άκουσε Μαριανέ. Ναι. Στον Κοντονή. Κάτσε να απαντήσει στο μήνυμα. Όχι, για το μήνυμα μιλάει. Στον Κοντονή, εμείς του είπαμε να πάρει τα λεφτά που χρωστάει ο κύριος Παπαθανασάκης για το ΙΟΙΚΑ και την εφορία. Δεν του ζητήσαμε να τα χαρίσει στον Ηρακλή. Ζητήσαμε να τα εισπράξει από τον Παπαθανασάκη. Αν αυτό εσύ το θεωρείς, Αργιανέ μου, χάρη. Πάνε χτύπα τώρα μαζί με τον Καρυπίδη την πόρτα του Ιβάνα, σας δώσει κανένα ψηλό να βγάλετε τη χρονιά και να κάνετε καθάριση εκεί πέρα, σας κάνει μπαουκ μπε. Και από εκεί και πέρα για το δεύτερο κομμάτι που λες, Ποκολόκο δεν θα μπεις μέσα, αλλά Αδρώνη βοήθα, γιατί είσαι ξυπνάκιας. Το τι λέμε Ηρακλειδής, επιτέλους οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή θα πρέπει να ανοίγουν το στόμα τους και να κελαϊδάνε και στο Μετρόπολης. Σωστά! Και θα πρέπει να τα λένε στην ώρα τους και όχι όταν το αυγό! Τα από Κυρβίνης για του Τιμπέσα! Εγώ καμία συγκεκριμένη καμία! Ναι. Όταν λοιπόν λέμε να βγάλουν τα σωστά ρεπορτάζ, δεν λέμε τον Αδρώνη να βοηθήσει, απλά λέμε ότι αυτοί που επικαλούνται ότι κάνουν το ρεπορτάζ του Ηράκλη, να κάνουν σωστά τη δουλειά! Άμπραβο! Άμπραβο! Τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος! Μη σας νοιάζει! Μη σας νοιάζει, Μη σας νοιάζει, Σωστά να κάνετε τη δουλειά! Μη σας νοιάζει! Ή έρχεται ο Μπέος ο εξηγιαντής! Λέγε! Για την τρίτη αλλαγή που λες του Ήβη. Ναι. Λες έβαλε τον Μπερμπάτοφ, ενώ έπρεπε να βάλει τον Κατζηδάκη. Βέβαια. Ναι, με τον Πανιόνιο που τον έβαλε, στο λεπτό πάνω έκανε πέναλτι. Άντε μπράβο. Ναι. Και. Τι είχε. Ποιο σου λέει ότι ανέβαζε το Χατζησέα, δεν πολύ έκανε. Καλά έκανε, φίλε. Δεν έκανε τον πέναλτι. Δηλαδή ποτέ. Χαμηλά ή ψηλά το πέναλτι. Πού το έκανε τον πέναλτι. Καταρχήν ο Χατζησέα. Όταν έπαιξε και έκανε τον πέναλτι. Παίζαν τριάδα στα στόπερ ή διάδα. Πρώτον. Και δεύτερον, το πέναλτι έγινε χαμηλά ή ψηλά. Ακού εμένα, τι συνθήκε θα ακού. Το πέναλτι έγινε. Το 2-1. Μία σμίλη, ναι. Χαμηλά ή ψηλά έγινε. Χαμηλά. Χαμηλά. Δύο σέντερ μπακ παίζαν ή τρία. Δύο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δύο. Με τετράδα έπαιζε δύο σέντερ μπακ. Δηλαδή, εκεί που πάει Παναθηναϊκό στη γιώμα το παιχνίδι, με ένα 92 δεν ήταν λουκούμι για τον Κατζησαία να επιδείξει. Ο Μπερμπάτοφ που την κράτησε την μπάλα. Πήρε από κατοχή, κράτησε μπάλα, έκανε καμία κόντρα. Για το μόνο που θέλετε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, το μόνο που έκανε ο Ήβιτς σε αυτή τη σειρά αγώνων ήταν το αυτονόητο. Να παίξει, να χρησιμοποιήσει τρία αμυντικά χαφ, ειδικά στα παιχνίδια της Αθήνας με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ναι. Και να πάρει τους πόντους κυνηγικά που χρειαζόταν. Όλη η ιστορία κρίθηκε για μένα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Όλη η ιστορία κρίθηκε για μένα στο γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε τον Παναθηναϊκό και ήρθε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ να σας πω κάτι για να τελειώνει η παραμύθα. Ότι τον Πανιόνιο τον έχει ο Ζαμάνης που είναι κολλητός του Μαρινάκη. Φιλικά δεν υπάρχει. Ο κολλητός του Μαρινάκη λοιπόν πούλησε τον Χατζησαΐα στον ΠΑΟΚ. Δεν θα μπορούσε να τον πάει στον Ολυμπιακό. Ναι, δώρο δεν τον έκανε, λεφτά πήρε ρε. Γιατί από τον Ολυμπιακό λεφτά δεν πήρε ρε. Λεφτά δεν θα πήρε. 500 πήρανε ρε. Γιατί δεν μπορούσε να δώσει 500 Ολυμπιακός για να τον πάρει άμα ήθελε. Επόμενη γραμμή. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάρτι με 1,5 εκατομμύριο και δεν θα έβαλε ποτέ για να τον πάρει άλλο. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Ακούγομαι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Με τον Τζόρνταν θα μιλήσω. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Ας πάμε ο Ρεσικές. Ναι.
Καταρχήν πες για τον Τζαβέλα, MVP τον βγάζει. Τι λες? Ποιον βγάζει? Όχι, εγώ θα βγάλω MVP τον Ίβιτς, παιδιά. Μάλιστα. Τον Ίβιτς. Για μένα είναι ο Ίβιτς MVP. Εντάξει. Για τον Τζαβέλα? Δεν υπάρχει στον πάγο αυτό. Α, μπράβο. Να τα πούνε εδώ. Ποιοι τον ψηφίσανε, ρε φίλε? Δεν ξέρω ποιοι, αυτό απορώ εγώ. Ποιοι τον ψηφίσανε? Φίλε, ρε φίλε, βγαίνουν οπαδοί εδώ, ρε φίλε. Να ακούσω. Αυτό δεν είπανε. Τζόρνταν, μην. Τζόρνταν. Θέλω να σου πω το εξής. Πες μου. Μην ασχολείσαι με λιμάρα, αγόρι μου. Ειδικά με τον αριστερό, εδώ ψήφισε κανένα νοσοκομείο σήμερα. Άστονε, γιατί έχει φουσκώσει η φλέβα του, να πούμε. Συγγνώμησε. Άστονε, ασχολείσαι με την ομάδα μας και ας τα λιμά να προχωρούν. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Καλημέρα, αυτό που λέει. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Πω πω ρε φίλε, ακούστηκα τώρα. Μ' ακούτε? Ναι. Ακούστηκα σου λέω. Για ποιο πράγμα ρε φίλε? Να μωρέ, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Δεν πειράζει. Φοιτητή, Θεσσαλονίκη. Από ποιο μέρος είσαι φίλε? Από Δράμα. Από Δράμα, ναι, οπαδός. Είσαι και πατριώτης. Ναι ρε. Τούμπα μένω. Πιανού οπαδός είσαι ρε φίλε? Πάω, πάω. Ωραία. Είδες. Το αυτονόητο δηλαδή, όλοι Δράμα. MVP. Ποιος είναι ο MVP του ΠΑΟΚ για σένα? Για μένα Μακ, ναι. Και μετά Ροντρίγκες. Ακούτε κύριε εδώ. Ωραία, παρακάτω. Μακ, Ροντρίγκες. Αυτό, Ιβάν. Καταλαβαίνεις τώρα ποιοι βγάλα τον Τζαβέλα MVP, καταλαβαίνεις τώρα? Κάποιοι που τραγουδάνε δεξιά αριστερά. Φίλαθλοι, όχι ο Δόδος. Πού είναι ρε φίλε, ένας δεν πρέπει να πει. Για πες. Δεν ξέρω αν θεωρώ σωστή η κίνηση τον Ιβάν να συνεχίσει το τέτοιο. Τον Ίβιτς. Δεν ξέρω. Άμα θα. Με Ίβιτς, μείον 3 βαθμούς. Τον Μπέλκα δεκάρι. Φόρτο Γκλάους. Δεκάρι θα φέρουν ένα ξέρεις μεγάλο. Ποιον? Θα φέρουν. Φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ για να μην παρεξηγηθώ. Ο Ίβιτς δείχνει ότι είναι ένα σοβαρό παιδί και ότι δεν πρέπει να καεί κάνοντάς τον τώρα πρώτο προπονητή. Θα φύγει ο Γκαρσία μετά, ρε βλάκα. Γιατί τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Θα φύγει ο Γκαρσία. Άμα ξεκινήσει. Δεν ξέρω, μισή. Μακάρι να δει ο Γκαρσία. Σε κάνα δύο χρόνια να δει ο Γκαρσία. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Γκαρσία δεν πρέπει να γίνει προπονητής. Φυσικά. Σε δικιά του πλάτη. Θα μάθει, θα κάνει την εμπειρία του, θα κάνει το αγροτικό του, θα δει. Στο πάω. Απαγορεύεται. Πλάκα κάνετε ρε. Στον ΠΑΟΚ θα κάνει αγροτικό. Όχι στον ΠΑΟΚ αγροτικό. Πού θα κάνει? Θα μόλις γίνει, θα δουλέψει κάπου θα έρθει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή κακό και αυτό άμα θα έρθει ο Γκαρσία ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. MVP. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. MVP. Εδώ είμαστε τόσο εδώ στην Ελλάδα ρε παιδιά. Τέτοια χώρα, μη ρωτάτε γιατί τη φέραμε σε αυτό το χάλι. Τον Μπερμπάτοφ, αυτό το μεγάλο παιχταρά που έκανε όργια στη Λεβερκούζεν, στην Τότεναμ, ξέρω εγώ παντού, που ξέρει 8 τόνους μπάλα, εδώ να τον κάνουμε άχρηστο. Κοίταξε. Δηλαδή είμαστε πανάξιοι ρε παιδί μου της μοίρας μας, δεν το συζητάμε. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι έκανε όργια? Διακοπές. Εγώ πιστεύω ότι τον αδίκησαν αυτό το παίκτη. Ο Μάρλον Μπράντο έκανε όργια. Τον αδίκησαν αυτό το παίκτη. 78 όμως δεν μπορούσε να κατουρίσει. Εγώ βλέπω μπήκε 10 λεπτά προχθές στο γήπεδο και άλλαξε το βγήκαμε τα δίκτυα παραδείγματα. Και ο Ντενίρο έχει βγάλει ταξιτζί, έχει πάρει το ταξιτζί που είναι ήταν η Άρα. Και τελευταία 20 χρόνια το τι παπαριά παίζει δεν λέγεται. Τέλος πάντων, μακάρι να το κρατήσει εγώ για μένα. Μακάρι και φέρνω πια δεκάρι. Βάλε το τηλέφωνο με κάνει έτσι ρε. Το τηλέφωνο βάλε. Τι βγάζανε οι Σάπερς Χίλ τη δεκαετία του 90, τι βγάζουν τώρα. Μπράβο. Τι έχει λέει. 540-601, τηλεφωνείτε τώρα. Τι με κάναν καλύτερο το Βέλιο από τον Μπερμπάτοφ, α πούμε. Το Βέλιο από τον Κλάους όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο αυτό παίζανε. Βέλιο. Το Βέλιο αυτό δεν με λέγατε. Βέλιο ή Κλάους. Κάποτε το κάναμε και. Βέλιο ή Κλάους. Το θυμάσαι. 10 φορές Κλάους. Γιατί? Γιατί τον είδε και στα πλέοφ. Μπαμ μπαμ. Στον πρώτο χρόνο κίλερ. Δύο γκολ σε ένα μάτσο, ένα γκολ, παίρνει την ομάδα. Από εκεί που το περιμένεις. Ναι, αλλά όταν σας παραμυθιάσανε σε 3-5-2 ότι θα παίξει ο Κλάους με τον Μπερμπάτο. Άλλο αυτό, το είναι άλλο. Ναι. Πάμε κόσμο, ναι. Μισό λεπτό απάντηση στο μήνυμα. Ναι. Μισό λεπτό. Καταρχήν ο Τζόρνταν είναι ο μοναδικός που έχει δώσει σφαγέρα στον ακέφαλο καφαλάρι. Πάμε κόσμο, ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, όπα. Καλημέρα. Λάρισα, από Τύρναβο σας τηλεφωνώ. Οπα. Ο παδός Λάρισας. Ναι, ναι. Ναι, παλικάρι μου, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την άνοδο. Τι συγχαρητήρια, μου τα μπαίναμε. Για να μας πει ο φίλος τι έγινε με Τσιόλι. Ναι. Εντάξει, ο Σάκης είναι αγαπημένο παιδί των φιλάθλων της Λάρισας. Αλλά ανέβηκε η Λάρισα και μίλαγε τον Άρη. Πάω άκουσα το κούγια στην Έρα Σπόρου, θα σου πω μετά. Πες πρώτα στην για τον Άρη, τον Άρη έκλεισε. Προφανώς,
Με αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Αλέκο, δεν μπορεί να βγάλει και εύκολα πέρα κάποιος. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση στους δύο φίλους του Ηρακλή, τον Ολλανδό και τον Ασλαμά. Ναι. Καταρχήν να πω τον Τζόρνταν συγχαρητήρια, γιατί πολλά από αυτά τα οποία έχει πει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σας βλέπω στο ίντερνετ. Έχει επαληθευτεί. Πώς μας ανακάλυψες τη Λάρισα, ρε φίλε, το γύρο που από το Λιτόχωρο δεν φαίνεται πιο κάτω. Αυτό που λέει κάνει θράψη. Έχεις άνοδο να ξέρεις. Εδώ η εκπομπή δικιά μας, εδώ. Ακούγεται, ακούγεται. Λέω επειδή μέχρι το Λιτόχωρο φτάνουμε, γι' αυτό πιο κάτω δεν έχει. Όχι, ακούγεται. Τι μου λες, ρε φίλε, το θυμάμαι, ναι, που παίρνει πολλά για τη Σαρά. Στο 0-0. Τι μου το λες αυτό, χαίρομαι πολύ. Λέγε, Λαρισέ, λέγε. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ασλαμά και τον κύριο Ολλανδό. Για να ακούσουμε. Ναι. Θεωρούν τον Ηρακλή μεγαλύτερη ομάδα από την ΑΕΛ ή μικρότερη, και ναι, για ποιο λόγο. Τον Ηρακλή. Θα σου πω. Εγώ. Να απαντήσω. Απάντησε του. Α, πες εσύ, πες εσύ και μετά. Να γελάσω. Λοιπόν, εάν συνυπολογίσουμε την ιστορία των ομάδων από τότε που ξεκίνησε από το 1900 τόσο μέχρι και σήμερα, οι συμμετοχές του Ηρακλή και της Λάρισας στην πρώτη κατηγορία. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Μη μιλάς, γιατί σε περάσει. Μη μιλάς λίγο. Οι συμμετοχές. Σιγά με φτιάχνει. Ρώτησε εμένα και αυτό. Σταμάτα, θε να πει ο Ολλανδός. Μετά. Να πατήσει μόνο και τον κασκόλ του Ηρακλή, σε βάλω και του πάει. Του πάει τα φορά μπλε μπλουζίτσα. Κούκλο είσαι. Απάντα ρε τώρα. Λοιπόν, άκου. Άκουσε με, αδερφέ. Οι συμμετοχές των ομάδων σύμφωνα και με τον κόσμο και γενικότερα. Όμως την ΑΕΛ τη θεωρώ πιο μάγκικη στον Ηρακλή, στο θέμα ότι πήρε πρωτάθλημα που ο Ηρακλής δεν το κατάφερε. Άλλο σε ρωτάει όμως. Μα του εξηγώ! Θα το πατήσω. Και πήρες, άκουσε με. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Ταπεινά συγγνώμη. Το ότι έχεις περισσότερες. Δεν σ' ακούω. Συμμετοχές. Συν κόσμο, συν ιστορία, συν αυτό. Πες. Λοιπόν, Λαρισέ, να σου πω. Ένα πολύ να μιλήσει, ρε. Άσε να μιλήσω λίγο. Α, γιατί ρώτησε εμένα δεν. Το ότι ιδρύθηκε το 1908 και είσαι 50 τόσα χρόνια περισσότερο να ιδρυθείς από την ΑΕΛ, δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Εγώ δεν μπορώ. Το 1898 ως όμιλος φιλομούσων μέσα στην τουρκοκρατία. Ναι, με έργο εθνικό, κοινωνικό και πολιτικό. Δεν αφήνεις τον άνθρωπο να μιλήσει, δεν αφήνεις τον άνθρωπο να μιλήσει. Άκουσε με λίγο. Δεν σε απάντησα εγώ. Θα σε καλύψω. Λοιπόν, έκανα ένα μεγάλο λάθος. Άκουσα πρώτα να μιλήσει ο νεότερος. Λοιπόν, από σεβασμό. Ναι, να μιλήσει πρώτα. Να θα πω κάτι εγώ. Το όνομά σου πώς είναι, παλικάρι. Το όνομά σου πώς είναι. Γραφική, Κώστα με λένε. Κώστα! Δεν απαντάτε. Στον Ηρακλή, όταν λέμε σε μια ομάδα, ξέρεις τι την κάνει μεγαλύτερη και μικρότερη. Ναι. Η συλλογική μνήμη. Α, στον πάω και τι το κάνουνε, όταν είμαι στον Ολυμπία, εγώ και τον πάνω εγώ. Όχι, να απαντήσω. Η συλλογική μνήμη. Μαλάκα να ρωτήσω τσέμα και μερσή από οικογενειάρχη άνθρωπο. Η συλλογική μνήμη, ό,τι και να κάνει η Λάρισα, την συλλογική μνήμη που έχει ο Ηρακλής στο Πανελλήνιο δεν μπορεί να τη φτάσει. Σαν ομάδα λέει. Και σου λέω εγώ που ξέρω πολλά για Λάρισα, την πάω πάρα πολύ και μπορώ να σου κάνω και πάρα πολλά quiz για Λάρισα που μάλλον δεν θα απαντήσεις εσύ. Καταρχήν, κάτσε να μιλήσουμε. Τώρα πάμε, σ' ακούω. Κάτσε να μιλήσουμε. Το γεγονός ότι ο Ηρακλής ιδρύθηκε το 1908, 50 τόσα χρόνια πριν την ΑΕΛ. Δεν σημαίνει ότι ο Πανιώνιος που ιδρύθηκε το 1899 είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον 1890 ο Πανιώνιος. Ρε αδερφέ, 1894. Σου απάντα ο Ηρακλής, σου είπε. Επιχείρημα είναι αυτό. Το γεγονός ότι σου είπε. Δεν είπα αυτό εγώ. Τη χρονολογία, ο Ολλανδός εστίασε, ξεκίνησε από εκεί. Ο Ολλανδός το είπε. Εγώ σου είπα, δεν με ακούς μάλλον, με δράσεις τα παπάρια σου. Μα εσύ δεν τον άκουσες τι είπε. Είπα, Κώστα μου. Κώστα που έλεγε και της Νέας Δημοκρατίας. Η τέτοια, πώς λένε. Κώστα μου. Ναι, η συλλογική μνήμη. Καταλαβαίνεις τι είναι η συλλογική μνήμη. Δηλαδή, ό,τι και να πάρει Λέστερ, ό,τι και να πάρει Άρσεναλ, στη συλλογική μνήμη Λίντς, είναι πολύ πιο πάνω από όλους αυτούς. Τι εννοεί συλλογική μνήμη, ρε. Ανάλυσέ το. Τι εννοεί συλλογική μνήμη. Υπάρχει κάτι που λέγεται συλλογική μνήμη. Τι, δεν καταλαβαίνω. Με λίγα λόγια, ρε φίλε, ότι έχεις πάρα πολλά κενά στην πρώτη κατηγορία. Είναι κάτι αφηρημένο.
Αφηρημένο. Δεν είναι κάτι υλικό. Να σε ρωτήσω. Είναι αυτό που μας βολεύει να το πούμε, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι αυτό που μας βολεύει να το πούμε, ρε φίλε, όταν θέλουμε. Γιατί όταν είναι για τον Πάο που έχουν εδώ πέρα. Περίμενε. Η ΑΕΚ είναι πιο μεγάλη ομάδα από τον Πάο. Γιατί έχει πιο πολλούς τίτλους. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο μεγάλη ομάδα από τον Πάο. Ο Άρης είναι πιο μεγάλη ομάδα γιατί έχει πιο πολλούς τίτλους. Έτσι μας βολεύει, όπως το λέμε, κατάλαβες. Η συλλογική μνήμη τώρα σου λέει. Ωραία, εσύ τι λες. Λοιπόν, Λάρισα ή Ηρακλής. Βάσει τίτλων είναι αυτά. Αλλά ο Ηρακλής είναι πιο μεγάλη ομάδα για μένα. Ένα αυτό σου το διεξηγώ και εγώ, ρε φίλε. Ναι, αλλά αυτό που λέω εγώ δεν θα το καταλάβεις εσύ. Εγώ δεν θέλω να το καταλάβω. Διαφωνία, Τζόντα, με το επιχείρημα του Μάριου, ρε παιδί μου, όταν μιλάει για τον Πάο. Αυτό είναι. Λαρισέ, άκουσε με για να με καταλάβεις και εμένα. Άκουσε με. Μισό λεπτό. Λαρισέ, για να με καταλάβεις. Σε θε σου λέω, πιο πετυχημένη ομάδα σε τίτλους μεταξύ της Λάρισας και του Ηρακλή είσαι εσύ. Το κατάλαβες. Πολλά και ένα από σένα. Αλέστη, αυτό που λέει ότι η ιστορία, ποιες ήταν οι ομάδες, ποια ήταν τα ντέρμπι, ήταν ο Ηρακλής μέσα εκεί. Δεν καταλαβαίνεις. Όλο και όλο ένα κύπελο πήρε ο Ηρακλής. Με αγόρι μου, ένα πήρε και ένα και το 47 του φάγανε το ποτάλι. Μα δεν ξέρεις, Τζόρνταν. Άσε, Τζόρνταν τώρα. Επόμενη γραμμή είναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σπαρτιάς από Παναθηναϊκός. Από Σπάρτη, πέμπτη Σπάρτη. Από Σπάρτη. Λοιπόν, ρε Τζόρνταν. Το χρόνο Super League δεν είσαι. Τι έχει κάνει τον Πάο που λέτε για τον Περπάτο. Ναι, καλά σε λέει. Καλά σε λέει. Τι έχει κάνει ο Πάο, ο Περπάτο. Θα σου πει τι έκανε στη Μάντσεστερ. Λοιπόν. Θα σου πει τι έκανε. Ναι. Άκου. Το ποδόσφαιρο, φίλε, επειδή για να μάθουμε να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο τώρα, είναι συλλογικό άθλημα. Είναι ομαδικό άθλημα. Γι' αυτό λέγονται και ομάδες. Είναι 11 παίχτες. Μόνος του δεν μπορεί να πάρει ένα στην ομάδα πάνω του. Πρέπει να έχει και άλλους δίπλα του. Ο Μπερμπάτο δυστυχώς δεν είχε άλλους δίπλα του. Δεν είχε ένα δεκάρι πίσω του. Εμείς εδώ είμαστε τόσο απαξιωτικοί, θα τον ισοπεδώσουμε εδώ πέρα. Ενώ στην Τότεναμ, ναι, που είχε 15 πεπταράδες, ναι, την έβγαλε. Στη Λεβερκούζεν τι είχε, ας πούμε. 81η. Στη Λεβερκούζεν. Στη United. Στη Λεβερκούζεν. Στη Λεβερκούζεν. Στη Λεβερκούζεν. Στη μέση. Ωραία, δηλαδή κάτσε να μιλήσει. Τι να του φέρναμε, ρε Πούστη, 15 διαδρύσει είχαμε στη United. Ρε φίλε, αυτό που κάνει τώρα ο Ασλάμας είναι έσχος, ρε φίλε. Ο Μπερμπάτοφ είναι αναγνωρισμένος από όλο τον πλανήτη, ρε φίλε. Είναι ξεφτύλα να το ισοπεδώσουμε αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, και ο Ροναλντίνιο στην Παρσελόνα έκανε παπαλέ και στα 36 δεν μπορούσε να πέσει, ρε φίλε. Πάρα και ωραίο. Απλά ξέρει τι αντιδρώ, δεν αντέχω. Στον παπά που ρίχνουνε τα μέσα της πόλης. Λοιπόν, φίλε, που φίλε Παναθηναϊκέ. Και βγαίνει η εφημερίδα, ναι, έρχεται το χρυσό παιδί της Μάντσεστερ. Φίλε Παναθηναϊκέ. Το είδα και τα ξερνούσα. Φίλε Παναθηναϊκέ, πες μου σε παρακαλώ. Ένα λάθος που έκανε από τις συμμετοχές του που έπαιξε. Πες μου ένα λάθος μόνο. Έπαιξε 7-8 συμμετοχές. Ένα λάθος που έκανε. Τι λάθος, γιατί περπατάει. Κάτσε ρε παιδί. Πήρε και 30 φορές την μπάλα σε όλες τις συμμετοχές του. Πες μου ένα λάθος. Αν αρκάρισε, συνέβαινε 10 μέτρα πιο εκεί. Ρε φίλε, έπαιξε 90 λεπτά μέσα στην Ντόρτμουντ. Μισό λεπτό. Έπαιξε μέσα στο Ντόρτμουντ. Έπαιξε 90 λεπτά. Λοιπόν, πήρε 3 φορές την μπάλα. Δέστε το παιχνίδι. Τι έκανε μέσα στην Ντόρτμουντ, ξέρεις. Τη μία την έσπασε δίπλα σε ένα συμπαίκτη του. Την άλλη βγάζει μια σαραντάρα παλιά στο μισθακίδι αριστερά. Περιοχή πάτησε. Δεν είναι για περιοχή. Τραβάει 3 παίκτες, φεύγει στην κόντρα, ο Μάκου βάζει τον κόλ. Αυτό είναι ο Μπερμπάτοφ. Δηλαδή, επειδή έβαλε και ο Πέτρη σε μένα ένα γκολ πέρυσι και ένα γκολ πέρυσι πρέπει να τον κάνω παίκτη. Λοιπόν, μήνυμα. Κάποτε έπαιζε μπάλα. Μήνυμα προ Στέλιο, περίμενε. Πες για το φιλικό μεικτή κόσμο μεικτή Αγγλίας 2-3 που τα δύο γκολ τα έβαλε ο Μπερμπάτοφ από ασίς του Ροναλντίνιο. Λες να ψήσει τον Ιβάν να το θέλει στον Πάο. Βάζει αρκετά γκολ, πες μπορούμε να πεθάνουμε στα γέλια. Το βλέπω το λέγε. Είσαι το βλέπω, φίλε. Ροναλντίνιο Ντρογκμπά. Φίλε, άκουσέ με. Πήρε Ροναλντίνιο Ντρογκμπά Πύρλο για τον Πάο, είναι καλή. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα δεκάλεπτο στον Πελέ. Μιλάει αυτό στον Πελέ. Μιλάει δεκάλεπτο. Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, γιατί πρόσεξε. Ο Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έχει περάσει και την Τούμπα. Τεράστιο. Μιλάει ο φίλος μου Ηρακλειδέας που δεκάρι έχει μια πινέζα. Ένα 60. Ενώ εσύ το Μπέλκα το ψηλό, το δίμετρο, το μορφωνιό. Αλλά πρόσεξε, ο Περπέ, πρόσεξε. Εγώ είχα την πινέζα. Πρόσεξε. Αλλά αυτό λέει ότι ο Μπερμπάτοφ δεν είχε συμπαίκτες, δεν είχε δεκάρι στο πάγο. Όσα λεφτά κάνει ο Μπερμπάτοφ, κάνει μόνο ο Ιωσήφ. Δεν είχε όπως τον πάγο, δεν κάνει ο Μπερμπάτοφ.
Αυτό που λέει λοιπόν, πριν κλείσω, θέλω να μου πεις ανάλυση για το χρόνο για ΑΕΚ Ολυμπιακό. Τι θα κάνουμε. Κλείσε ρε από εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, MVP είπαμε. Α, όχι, Παναθηναϊκή βγήκανε και Λαρισαίος. Λέγε φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλή χαίρετε. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Για χαρά σε όλο την παρέα κατάρχη. Για χαρά σε καλά πάσα όλα. Ο παδός του. Κατάρχη. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Βασικά είναι ο Brad Pitt. Ορίστε. Είναι ο Brad Pitt. Α, ο Brad Pitt. Ναι. Να άκου τώρα, σοβαρά τώρα μιλάω. Ναι. Είμαι ο Brad Pitt και μόλις πριν λίγο σταμάτησα με την Ιαγκόμενα, έχω ένα δεκάλεπτο διαλυματάκι να πάω στην επόμενη. Ωραία. Ωραίος. Σου δίνουμε 4 λεπτά. Ναι, 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 ναι. Τι θέλω να πω. Ο καθένας που θα πιστεύει ότι θέλει για τον εαυτό του. Σωστό. Το ίδιο το μεταφέρει και στην ομάδα του. Σωστό. Για τον καθένα, η ομάδα είναι μεγαλύτερη του κόσμου. Σωστό, σωστό. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Σωστός. Υπάρχει εκεί που τάνε ιστορία που καταγράφει γεγονότα. Και όταν μιλάμε για τον καθημέρα του. Κόβεσαι. Εντάξει, όχι. Το είπε με την έννοια του. Όχι, όχι. Όχι. Όχι, είμαστε. Ξαναπάρε, περιμένω. Μπράβο, πείτε πολύ. Ξαναπάρε. Πολύ ενδιαφέρον. Το παιδί ήταν εντάξει. Γιατί έχει ψωμί. Ψωμί, αλλά μίλα καλά. Επόμενη γραμμή, όχι. Πάμε. Θα μου πει τώρα τέτοια ώρα πολύ παιδιά να μην ακούνε. Κόβεσαι όμως γιατί παίζει η εκπομπή σε επανάληψη και οι δυο συμμαθητές της κόρης μου βλέπουν την εκπομπή. 11 χρονών. Όχι, όχι, όχι. Πιο προσεκτικά. Καλημέρα. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Διάλειμμα, συγγνώμη, διάλειμμα. Φλοτερορίτα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου, όμως ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 2-31-0-555-703. Επιδιορθωτικότητα του κεφαλής με πρωτοποριακή μέθοδο αντιμετώπισης της αρρέωσης στα μαλλιά. Εξειδικευμένα δημιουργούμε την εικόνα μικρών τριχών που φυτρώνουν στο κεφάλι με πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Ασφαλής, ανώδυνη, άμεση και ακίνδυνη αποκατάσταση της εικόνας του κεφαλιού μας. Για περιπτώσεις μερικής ολικής αλοπαικίας ή αρρέωσης στο κεφάλι. Διαλέγουμε ανάλογα με το πρόβλημα μια ξυρισμένη εμφάνιση ή πύκνωση τριχών στα κενά που υπάρχουν. Σε άνδρες και γυναίκες μπορούμε ακόμα να το συνδυάσουμε και με εμφύτευση μαλλιών. Εμφανή αποτελέσματα από την πρώτη συνεδρία. Ολοκληρωμένο τέλειο αποτέλεσμα σε τρεις συνεδρίες σε διάστημα μόλις ενός μήνα. Η τεχνική έρχεται από την Ιταλία. Η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται από το δέρμα μας και έχει κάλυψη από 1 έως 3 χρόνια. Η συγκεκριμένη τεχνική γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα αποκλειστικά από την εξειδικευμένη αισθητικό των ΤΕΗ Μαρία Κολώνη στο δερματολογικό ιατρείο του Κωνσταντίνου Καλοκασίδη. Στη Τζιμισκή 99 στον 4ο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-222-432. Για ραντεβού και πληροφορίες στο 6947-442-288. Αποκτήστε πίσω την παλιά σας εμφάνιση και χαρείτε το νέο σας εαυτό.
Ο δρόμος είναι το σπίτι μας. Η ταχύτητα είναι το όπλο μας. Τα βάρη σας είναι η δουλειά μας. Και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Πείνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά. Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο. Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σως φέτας, bacon gouda και γύρω ή ό,τι όλο θέλεις, τορτίγες, κλαμπ με γύρω, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή, ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Παρακαλώ! Κλειδωράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Εγώ θέλω, επί της κουβέντας που είχαμε να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να μου πείτε πόσο χρόνο είναι ο Ρωμάνο. Τεράστια μήνυμα. Πόσο χρόνο. Ο Μπερμπάτοφ πόσο είναι. 35,5. Είναι λογικό τώρα αυτό στη Μονακό πέσει να κάνει παπάδες και φέτος να μην παίζει μπάλα εδώ πέρα. Τι παπάδες έκανε, βρε. Δεν στην πορεία του στη Μονακό, ρε, πέρσι. Τι παπάδες έκανε. Δες τον λίγο, ρε, φίλε. Πόσο χρόνο είναι ο Νίκος ο Γαλανός. Δεν ξέρω. Είναι ευγενή. Τα έχει τώρα με 29 χρόνια. Και ένας 55χρονος. Κομνηνόμενα θα να έχει. Δεν τρελώσεις. Μα δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πέσει βιολογικά, ρε φίλε. Πώς δεν έπεσε. Μα δεν έκανε. Κόπηκε πουθενά μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή δεν άντεξε. Δεν έχει τέτοιο θέμα ο άνθρωπος. Πάμε γραμμές. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ Ηρακλειδής, είμαι ο παδός Ηρακλή. Ηρακλειδές. Να χαιρετήσω, να πούμε πολλά χαιρετήματα στον Νικολάκη τον Ολλανδό, που γνωριζόμαστε προσωπικά, να πούμε, και στον Ασλαμά. Να σε καλά. Να σε καλά. Για να πούμε, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, από ποιο μήνος είσαι, φίλε? Από Θεσσαλονίκη, από κέντρο, είμαι και παπάφι, κλαπ. Ναι, εντάξει, 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 πολύ. Ωραίος, άμα είσαι παπάφι, από τους παλιούς με γουστάρουν. Αδερφέ, από τους παλιούς και με γνωρίζεις κιόλας, Νικολάκη, καλά. Δηλαδή, ωραία, όταν, χαίρομαι. Όταν λες παλιούς, επί Προέδρου Μαύρου Πιτ. Δεν θα ξέρω, επί παλιού. Επί Προέδρου Μαύρου Πιτ. Εσύ το παραπήγες πίσω, ρε Καρντάση, 35 χρόνια. Καρντάση, γιατί εκείνοι οι παπαφιώτες ήταν αμαρτωλοί, να πούμε. Κοίταξε να δεις, φιλίες, φιλίες με σπανδάλι και τέτοια, ναι. Φιλίες με το σπανδάλι ποιοι? Πρώτη 15 ετίας. Όχι, όχι. Γαλάζι, ο παπάφι με την... Άκουσα, θα σε πάρω. Οι γαλάζι κράζανε. Και μέσα στην ευμάρεια και την ευτυχία, οι γαλάζι κράζανε. Κράζανε, δεν βγήκαμε στη 10 και όταν έκανε τη φιέστα ο σπανδάλις φωνάζαμε τα πιάνα. Το παιδί. Ο μαύρος πίτι είναι υπό. Το παιδί λίγο να μιλήσει. Σταματήστε. Συγγνώμη, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Με παπάφι σύνδεσμο κράζαμε περούκα. Ναι. Με παπάφι σύνδεσμο κράζαμε περούκα. Κράζατε περούκα γιατί. Τον άλλο γιατί δεν τον κράζατε. Το σπανουδάκι γιατί δεν τον κράζατε. Επειδή πηγαίνατε τα μπουζούκια. Μία σε ερωτήσει. Ραπτόπουλε. Όταν ήρθες στο Queen Olga, να ακούσεις, άκουσε με, όταν ήρθες στο Queen Olga, για να ακούσεις να πούμε τι έχει να πει ο Καλτσίδης, εμένα είδε στην πόρτα. Αυτός είμαι, κατάλαβες. Αυτό είναι, άκου, εγώ, στάσου. Εκεί που το ανήκει, να πω πέντε πράγματα. Χρονικά, ο Σπανουδάκης, τα είχε καλά με τον πρόεδρο του Παπάβη τότε. Άλλο αν υπήρχε ένας και ο Παπαζαφυρίου ενώ έβριζε το Σπανουδάκι τότε, μετά έγινε στέλεγος αντιπρόεδρο. Να θυμάμαι όλα. Αυτή ήταν η λόξα του. Άστο τότε. Ναι, πες. Πάμε τώρα. Να μιλήσουμε για τώρα. Ναι. Να μιλήσουμε για τώρα. Λοιπόν, πρόπερση. Πήγα να πούμε, ήμασταν στο απάτη τότε πριν τους κλείσανε, κάναμε ένα ντου να πούμε στην ΠΑΕΝΑ, δεν μας περιμένανε. Μπήκαμε μέσα, τους ρωτάμε μάγκες πόσα είναι τα χρέη, γιατί μας είχαν τρελάνει και μας λένε ένα 300. Αυτό έγινε όσο ήταν ο Παπαδόπουλος. Μπράβο. Λοιπόν, ένα 300, σημείωσέ το. Ξαναπάμε να πούμε τώρα στην πορεία προχθές και τα χρέη φίλε έχουν φτάσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πού στο διάλο θα έκανε 3,5 εκατομμύριο ευρώ? Ποιο πήραμε, άντε τα άλλα τα λοιμά που μας λέει ότι έχουμε την έζα να πούμε δεκάρι που μέσα στην έζα το δεκάρι πέσει μέσα στην τούμπα, το τράβησε το κολάκι. Αυτό ήταν επιτυχία. Επιτυχία έτσι. Αυτό ήταν επιτυχία. Η Πινέζα έβαλε και κόμμα κεφαλιά με επιτόπιο 1 και 10. Η Πινέζα έκανε ένα γκολ μέσα στην Τούμπα, κάντε το Θεό τώρα εσείς. Ο Μπερμπάτοφ έβαλε 13 γκολ στη Μονακό, τον απαξιώνει ο κύριος. 9 έβαλε. 13 έβαλε. Ό,τι και να κάνει, τάσε ο Χλίπτης ο δεύτερος. Στη Μονακό έχει παίξει και ο Τζιόλης. Δεν κατάλαβα. Δεν ασχοληθώ με τον Πάο. Δεν κατάλαβα τι. Εσάσε να μιλήσει για όχι, δεν κατάλαβα τι είπε. Ότι και να πει. Άστο να πει, αδερφέ μου. Κάτσε ρε μεγάλε, άφησε κάτι ένιγμα τώρα. Για πες μου. Για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή θέλω να μιλήσει, άστο να ρε. Λοιπόν, ο Ηρακλή. Ο Ηρακλή, μ' ακούς. Ναι. Ο Ηρακλή, φίλε μου, αυτή τη στιγμή βρίσκεται να χρωστάει 3 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ θα σου κάνω την εξής ερώτηση. 3,5 με. Θε να σου απαντήσω. Λοιπόν, θα σου κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτά τα 3,5 εκατομμύρια καταρχήν από πού στο διάλογο βγήκανε. Ωραία. Και δεύτερον, αν τα χρωστούσε ο ΠΑΟΚ, θα τα πλήρωνε ο κύριο Σαββίδη. Θα σου λέγα ότι θα πλήρωνε, θα με κόψετε και δεν κάνει. Λοιπόν, θες να σε πω. Δεν θα πλήρωνε τίποτα, αδερφέ. Γιατί να πούμε τα κανονίζουμε τις πιζέ, αυτή που έχει μέσα θα πούμε στην ΠΑΕ, ο ΠΑΟΚ, και τα καθαρίζουμε. Εμείς είμαστε να πούμε καθαροί, πεντακάθαροι, και γι' αυτό να μην μπορούμε να τα βρώσουμε και αγώνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θες να σε πω λίγο. Θα πω. Ωραία. Λοιπόν, για ποιο λόγο τα 1,3 έχει πάει 3,5 δεν υπάρχει. Να σου το απαντήσει κανένας. Και δεν μπορεί να στο απαντήσει κανένας, γιατί δεν έχει μπει ο κοντός λογιστής να δει τα βιβλία της ΠΑΕ για να σου πού πήγαν τα λεφτά.
Συμφωνώ μαζί σου ότι έχω ακριβώς την ίδια απορία για το πώς τα χρέη του Ηρακλή φτάσαν εκεί χωρίς να κάνει μεταγραφές. Γιατί ο Ηρακλής μεταγραφές δεν έκανε. Ούτε μεγάλα συμβόλαια είχε, ούτε ανοίγματα, ούτε πήγε και άκουσε με, ούτε πήρε κανένα δυο περίπτερα στη ΔΕΘ για να πει ότι τα έχω σε εκεί και πήγε να κάνει προμόσον, τίποτα. Τον Νίκο, τον Πάτσε, μιλάμε και ένα 1,1. Με μία άκουσε με ο Ηρακλής αδερφέ, το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι αγάπη και έναν άνθρωπο ο οποίος να τα βάζει την πρώτη του μηνός και να τα παίρνει πίσω στις 31. Αυτό δεν το έχεις διασφαλίσει σαν Ηρακλής, γιατί πολύ απλά δεν έχεις βάλει ποτέ τους σωστούς ανθρώπους να πάνε, να πούνε 5 κουβέντες σκαθαρές και να παιδεί ένας άνθρωπος ο οποίος... Προσωπικά, εσένα ρωτάω. Ναι. Όταν γυρνούσαμε από την Ξάνθη... Ναι. Όταν γυρνούσαμε από την Ξάνθη και είχε τη φάλα που είχαμε κερδίσει και είχαμε μείνει στην Άλφα Εθνική, το θυμάστε? Ναι. Το θυμάστε κατάσταση μαζί μας. Μαζί ήμασταν, το θυμάμαι καλά. Τότε που έσκυψε ο Σέντερ Μπάγκα. Ναι, 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 όταν εμείς σας δένω χέρι, ξέρω και ο Κίτε, ναι, ο Τσιντάου τα έτρεχε και σαν τρελός, ξέρω. Ναι. Τότε τερματοφύλακα, δεν έκανε και ήταν μεθυσμένος, ναι. Περισσότερο, λέγε. Που είχαν ανάψει τα Αριανά, να πούμε τα... Που τα Αριανά τα είχε βάλει 20 ευρώ εισιτήριο και δεν πήγανε και εμάς μας είπε θα σας βάλω 30 ευρώ και σπάσαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα, ναι. Αλλά άκουσε με, και σε αυτό το μάτς, επειδή η Ηρακλειδής δεν ξεπερνά τους 300, ήμασταν 297, το θυμάσαι? Μπράβο ρε Νικολάκη. 297 ήμασταν, φίλε, γιατί τόσοι είμαστε. Ναι, ο Ηρακλής χρειάζεται αγάπη. Όχι, αγάπη χρειάζεται, φίλε. Και οι λογαριασμοί με αγάπη να την πληρώνετε. Άκουσε λάθος, είσαι άλλος, σου είπα. Να παίρνετε τσάπα στο γήπεδο με αγάπη να πληρώνετε. Ότι με ένα 1 εκατομμύριο ευρώ τώρα παίρνεις στο Ηρακλή. Θέλει μεγάλη ιστορία. Άκουσε, αδερφέ. Ένας. Ένα πράγμα. Ο Ηρακλής Άρης δεν είναι. Μπράβο. Ο Ηρακλής Άρης δεν είναι και δεν πρόκειται να σβήσει. Προσβολή για τους Αργιανούς. Ούτε ο Άρης πρέπει να σβήσει. Ούτε, συμφωνώ. Ούτε ο Ηρακλής πρέπει να σβήσει. Ρε εσύ άκουσέ με λίγο για να καταλάβεις. Άκουσέ με, αδερφούλε. Όλο κάργα να πούμε με τη γριά, με τη γριά. Ειλικρινά, ξέρεις για ποιο λόγο δεν μπορούν να σε καταλάβουνε? Ξέρεις για ποιο λόγο, ρε αδερφέ, δεν μπορούν να σε καταλάβουν? Γιατί αυτοί εκεί που φτύνουν μπορεί και να πάνε να γλύψουν. Εσύ εκεί που θα φτύσεις δεν ξέρεις να πας. Κατάλαβες, γι' αυτό και όλοι οι πρώην παράγοντες του Ηρακλή, αυτοί που κάνανε διάφορες ιστορίες, δεν τολμάνε αυτούς στο γήπεδο, ενώ αυτοί μετά από κάποια χρόνια ανακυκλώνονται και ξαναμπαίνουν στην οικογένεια και κορομάνε. Άρα, αυτό είναι. Νικολάκη. Ναι. Νικολάκη, ξεφύπελα. Ένα μπίλια, ένα μπιλαρά, ένα... Μπράβο, ρε φίλε. Ήθελα ένα λοφορείο με χορταρί, με τρελαμένους. Μπράβο, στο λέω, με κάνεις και να τριχιάζω. Αυτούς θέλω. Αυτούς, κανέναν άλλον. Τα κουστούμια έξω, έξω από τον Ηρακλή. Ας πάνε αλλού, ας πάνε παραδίπλα, ας πάνε μαζεύονται σε τέτοια. Κοίταξε, ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα. Ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα. Άκου φίλε, θέλω να μου το απαντήσεις αυτό. Ναι. Λέω ότι ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα που το γήπεδο του γεμίζει με το 90% ναι. οπαδών, ναι. ενώ ναι. οι άλλες οι ομάδες είναι αυτές που γεμίζουν το 90% το φιλάδλο. Δηλαδή ναι. εσείς φιλάδλους του Ηρακλή πλέον δεν έχετε στο γήπεδο. Όπως έχετε μόνο από αυτό. Πώς είναι. Πέντε, τέσσερις, τρεις, οχτώ. Στην Τούμπα προθέσεις 25.000 δεν είχε 15.000. Κατάλαβα. Ποιος? Έχεις πολύ μοδάτους. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Η Θύρα 4 είναι μοδάτη. Πολύ. Με, ειδικά μετά το 2004. Η Θύρα 4 είναι μοδάτη. Και έχεις, να σου πω κάτι. Η Θύρα 4 είναι μοδάτη. Να σου πω ότι γίνεται με σένα Τζόρνταν. Στα μάτς με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ναι. πάει και μια οκτάρα δεκάρα κόσμος ναι. που δεν πατάει στα άλλα. Δεν τα πάει με Λεβαδιακό, με Εργοτέλη, με Πλατανιά, με Κόρινθο. Γενικά τα μεγάλα κλάμπ στην Ελλάδα έχουν 10.000 φανατικούς που είναι κάθε Κυριακή με όποιος και να είναι πάνω στη διοίκηση. Έχουν διαρκέσει. Με ρώτησες κάτι να σε απαντήσω, ρε. Κι άλλοι 10 πρέπει να σε απαντήσω. Σε ρώτησα κάτι να μ' απαντήσεις. Με ρώτησες αυτό που λέει. Να μ' απαντήσεις αυτό που με ρώτησες. Ότι εμείς γεμίζουμε το γήπεδο και τα λοιπά με άλλο κόσμο. Εάν είναι μαλάκας ο άλλος ο κόσμος και έρχεται και τα κουμπάει στην ομάδα μου για να μπει μπάλα, ανοίγω τις πόρτες και αφήνω να πληρώνει εισιτήριο. Άλλο κατάλαβε αυτό. Άλλο είπα. Άκουσε με, αδερφέ. Για να σου πω λιγάκι κάτι. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Άκουσε με. Δεν κατάλαβε. Άκουσε με. Για το ποιος είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Δεν κατάλαβε. Το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε.
Δεν το κατάλαβα. Εξήγησε με και εσύ να τελειώνουμε. Λέω ναι. Ότι το Καφτατζόγλιο πηγαίνουν πλέον ναι. Μόνο 90% οπαδοί. Ναι. Ενώ στις άλλες ομάδες όλες το 70% ας πούμε είναι φίλαθλοι και το 30% είναι οπαδοί. Ναι. Είναι πιο λίγοι. Πάνε στα επίσημα του ΠΑΟΚ και είναι φίλαθλοι. Άμα βγάλεις τη 10, άμα βγάλεις τη 10. Θα σου πω τώρα, για τα μπάκο είναι μεγάλε, εγώ το συλλογράζω. Να μιλήσει ο άνθρωπος, ρε μάλλον. Για αυτή τη 13 και τη σκεπαστή, δεν είναι ρε φίλε να πούμε ορκισμένοι οπαδοί όλοι. Είναι ρε μωράκι, θα στο ξαναπώ, άστο, άστο, στα επίσημα. Εγώ δεν είμαι αυτόνομος, είμαι από τους παλιούς, είναι ο καθένας τον ταλκάς. Στα άκουσε με, στα επίσημα. Όχι, δεν θέλω, άκουσε με, ο κόσμος, ο Ηρακλή, άκουσε. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι ενιαίος. Άκουσε με. Και ίδιο. Άκου μισό λεπτό. Και ίδιο. Μισό λεπτό. Άκουσε με. Για να μην το πάρουν λάθος. Μισό λεπτό. Είναι μαζί. Άκουσε με. Για να πω λιγάκι κάτι για να το συζητήσουμε πιο απλά. Το θέμα όμως είναι ένα, φιλαράκι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε σαν οικογένεια να βρούμε 3-4 ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν μπροστά. Θα πληρώσουν. Μισό λεπτό. Άκουσε με όμως. Γιατί που το πάω. Τους οποίους όμως θα πρέπει όταν θα τους βάλουμε για να διαφυλάξουν το καλό του Ηρακλή να μην στρίψουν το νόμισμα. Άναγκα σου. Να πληρώνει τα λεφτά και να πηγαίνει ο λαός. Σταμάτα, μην ασχολήσουμε την ομάδα σου. Άντε τώρα πάνε να βγάλεις και άποψη για τον Ηρακλή. Με τη δική σου ασχολείσαι. Ναι, με τον Πάο δεν ασχολείσαι. Όλο τον χρόνο με τον Πάο δεν ασχολείσαι. Με σένα ασχολείσαι. Όλο τον χρόνο με τον Πάο δεν ασχολείσαι. Άκουσε με το γιατί σώμα το θέμα, μην το γελοποιήσει. Λοιπόν, άκουσε με. Την έχουμε, άκουσε με. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τέτοιοι άνθρωποι στον Ηρακλή υπάρχουν. Αλλά σημασία έχει ότι αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να υπάρχει μια διοίκηση η οποία να μπορεί να τους μπολιάσει για να βγει κάτι σωστό. Δεν γίνεται όμως να είμαστε ξέφραγκο αμπέλι, να έχουμε επιτρέψει το με τον Παπαθανασάκη να έχει πάρει κοντά στο 98% των μετοχών. Άλλα για μαγό, εκεί στο πάω. Θα πρέπει λοιπόν όταν οι μετοχές, όταν οι μετοχές ξαναφύγουν από τα χέρια του, να διανεμηθούν κάποιες σε κάθε παδό από μία να την αγοράσει, έτσι, τζάμπα. Και να υπάρξει ένα μεγάλο κίνημα μικρομετόχων το οποίο θα έχει ένομο συμφέρον στην ΠΑΕ αυτή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Συνήκο. Λοιπόν, τέλος. Γίνεται, ρε φίλε. Αλλά θέλει να τον κλείσουμε, θέλει να τον γαρώσουμε. Δεν είναι του ρουχαβά αυτά. Τέλος. Έχουμε άλλη γραμμή. Πώς. Λοιπόν. Είναι ελεύθερες οι γραμμές. Α, ελεύθερες. Λέγε, λοιπόν. Σε ρωτάει ένα μήνυμα εκεί, Ασλαμά. Ναι. Σε λέει ο Πανιώνιος είναι πιο μεγάλη ομάδα ή ο Ηρακλής. Αυτό δεν είναι μορφή. Θέλω να σε ρωτάει. Τι μορφή, δεν είναι όλες. Ναι. Ο Απόλλων Αθηνών. Όχι. Ο Εθνικός. Ναι. Ο Πανιώνιος. Ο Ηρακλής. Ναι. Είναι ειδικά αυτές, είναι χαρακτηριστικά ελληνικά κλαμπ. Ταυτόσιμο με την ιστορία του ελληνικού πρωταθλητισμού. Και αν ήμουν Αθηναίος. Ναι. Και δεν γεννιόμουν εκεί, δεν γινόμουν Ηρακλής. Yeah. Αν γεννιόμουν εκεί και δεν γινόμουν Ηρακλής. Θα ήμουν Απόλλων Αθηνών ή Πανιώνιος. Ή Πανιώνιος, ή Απόλλων Αθηνών ή Εθνικός. Ή Εθνικός. Άλλο σε ρωτάει όμως, πιο μεγάλη ομάδα ποιος είναι τώρα, ο Πανιώνιος ή ο Ηρακλής. Το ίδιο, γιατί να είναι το ίδιο. Γιατί όλα... Κάποια πρέπει να είναι πιο μεγάλη. Γιατί φίλε, τι είναι το νόμο. Φυσικά και ο Άρης. Ωραία, το κάνω εγώ δύο. Είναι ο Απόλλων Αθηνών ή ο Πανιώνιος. Δεν είχαμε άθρο 44, άθρο 99, άθρο 105. Δεν πήγαμε το 96 να ξεχάσουμε τα δελτία το 2004 να πουλάμε τρέλα. Και επειδή πουλούσατε τρέλα, πήγαμε να σας βοηθήσουμε να μείνετε. Και εσείς πήγατε και κοπανίσατε τον Κατσαμπή. Ούτε βεβαίως την τελευταία χρονιά που πέσατε, κάνατε ευτυχώς παρά ένα πόντο περισσότερους βαθμούς από ό,τι έχει κάνει το χειρότερο ρεκόρ της ιστορίας ο Ιωνικός μετά τη φυγή του Κανελάκη. Έτσι. Πήρατε 10 βαθμούς. Δύο νίκες κάνατε σε όλο το πρωτάθλημα. Το κατάλαβες αρκετά. Γι' αυτό και δεν θα γίνεις ποτέ Ηρακλής. Όποτε πήγες να πέσεις, έπεσες. Ναι. Εμένα 5 χρόνια με βάζα βαλτούς δεμένους. Σε τι ξενοδοχεία πηγαίναμε να κλείσουμε και δεν μπορούσα να μας ρίξουμε τίποτα. Αυτές οι γιές, να ξέρεις, είναι 7 ψυχές. Δεν πετάμε τίποτα. Πάκε και δεν κατάρες. Με τι κατάρα, κατάρα της γιάς. Του τσιρώνει τα μάτια, το κλέψανε 2 φορές. Κλέψαν το Mercedes αυτό είναι παρήγορο. Ο Τσιρώνης. Δεν είναι παίξει ολυμπιακό. Ποτέ δεν το τελικό να που πήγε ρε. Δεν πήγε πουθενά. Δεν πήγε πουθενά. Έλα φίλε. Δίτσικος ήταν. Καζινάκο Γιάννης. Έλα φίλε. Έλα.
πρώτη φορά παίρνω, Γιώργος λέγομαι. Ναι. Φοιτητής είμαι. Γεια σου Γιώργο. Άνω πόλη, Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ήρθα να κάνω κάποια σχόλια μια αποτίμηση της χρονιάς για την ομάδα μου, αρχικά. Άρα Γιώργος, συγγνώμη, Θεσσαλονικιός Παναθηναϊκός. Ναι. Όχι, όχι. Α, φοιτητής λέει. Εδώ, φοιτητής. Ναι, από ποιο μέρος Γιώργο, αν θες να πεις. Αλλά σπουδάζω εδώ. Ποιο μέρος είσαι, από όλη σε ρωτάει είσαι. Από Αθήνα, από Αθήνα. Από Αθήνα, ωραία Γιώργο, πάμε, ωραία. Λοιπόν, η χρονιά για τον Παναθηναϊκό είναι πλήρως αποτυχημένη. Πλήρως. Φυσικά. Πλήρως. Φυσικά. Λοιπόν, ο πρόεδρος που έχουμε είναι μαριονέτα. Τι να λέμε τώρα. Είναι διαχειριστής αυτός, ρε φίλε. Είναι μαριονέτα. Αυτά τα δίθεν κόντρες, δίθεν συμμαχίες. Από εδώ, από εκεί τα ακούμε, ρε σε. Μπαρδινογιάννη, θα λέτε και θα κλαίτε. Τέλος πάντων. Μην το λες. Λοιπόν, το κλαμπ δυστυχώς και για τον κόσμο, επειδή μιλάω και εδώ πέρα και με παοξίδες, Μαριανούς, νομίζω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού του αρέσει αυτή η κατάσταση. Σε κανένα δεν αρέσει. Μα εννοείται ρε φίλε, το γήπεδο του Λεωφόρου έχει κάθε Κυριακή 6-7.000 κόσμο που όσοι ξέρουν τα της Αθήνας για πλάκα μόνο η γειτονιά του Γκίζου και των Αμπελοκήπων γύρω γύρω μπορεί να γεμίσει τη Λεωφόρου. Και το Γαλάτσι, έτσι. Έτσι, τώρα τι να λέμε. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρουμε ρε, άσχημα μιλήσεις. Έχει κόσμο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και πάρα πολλοί δεν ασχολούνται. Και παιδάκια δυστυχώς σταματάνε να ασχολούνται με τον αθλητισμό για αυτό το πράγμα. Όπως και ο Ολυμπιακός να αγωνιστικά. Είναι μια ομάδα που παίζει 3-4 χρόνια με ένα παίκτη στο κέντρο το Ζέκα. Μπακ δεν έχουμε. Ήρωας. Ήρωας Ζέκα. Ήρωας. Ένας παίκτης ο οποίος αν κάνει και βάλει και 2-3 γκολ στο Euro θα φύγει. Ποιος. Ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ. Ο άνθρωπος δηλαδή και τι να κάνει να κάτσει εδώ πέρα. Και λογικό είναι. Ήρθε να βλέπω τώρα. Τον εγκαταλείπουνε λίγο τον Μπέρκ οι δυνάμεις του. Μα τον εγκαταλείπουνε ρε. Οι διαιτητές λένε ότι είναι μεγάλο κολόπεδο. Μιλάει, βρίζει, φτύνει, διαμαρτύρεται. Δηλαδή. Είναι πάλι ο χαρακτήρας. Τα Κώστα μου ξέρεις πότε του θα γίνουνε. Όταν του γίνουνε, δεν έχει δυνάμεις. Εντάξει. Όταν καταλαβαίνει επίση και ότι δεν τον βοηθάει. Όταν δεν έχει ομάδα. Έτσι ακριβώς αυτό που είπε το παλικά. Όταν δεν έχει ομάδα, εκτύπτει. Αυτά κάνει, το έκανε συνέχεια και ο Ντέμι στου διαιτητέ τα 5 χρόνια τη ΣΑΕΚ. Όταν είχε μείνει απελπιστικά μόνο του. Με κάτι συμπαίκτε τότε μαχαιρί. Έρχεται ακριβώ. Δυστυχώ η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η προοπτική σου είναι Παναθηναϊκή, ποια είναι. Είμαι αδειμόνια από τι μεγάλε ομάδε που οι φιλαθλήτε δεν έχουν ούτε ένα όραμα στο ποδόσφαιρο. Τίποτα. Περιμένουμε. Κατάντια είναι αυτό. Εκεί είμαστε. Με χημειοθεραπείες, πότε θα έρθει η τελευταία στιγμή. Μα αδερφέ, μιλάμε, sorry λίγο που σε διακόπτω. Έρχεται αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά ένα καλοκαίρι. Από το οποίο τι κρατάω εγώ μέχρι τώρα. Και μη μου πούνε ότι μη βιάζει, είναι νωρίς ακόμα και όλα αυτά. Δηλαδή, ο ένας που πάει να πορευτεί με Ίδιτς, ο άλλος κρατάει το στραματσόνι. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για να τον διώξει. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο υπέρ της φιλοσοφίας του Αλαφούζου γενικότερα να κρατάει και να πιστεύει τους προπονητές. Αλλά εντάξει. Εσύ, συγγνώμη λίγο, ερώτηση αδερφέ, και δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Συγγνώμη λίγο, Νικό. Και ο δικό μας πάει σε κεσπάγια. Δηλαδή τώρα τι απαιτήσει να έχουμε, ρε παιδί. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, αδερφέ. Δεν με ενδιαφέρει, αν και ούτε καν έτσι από περιέργεια θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το Σισε ποιο τον πλήρωσε. Το Σισε. Ναι. Το Σισε ποιο τον πλήρωσε. Ποιο τον πλήρωσε. Η πολυμετοχικότητα δηλαδή. Η πολυμετοχική αφήσαν 150 εκατομμύρια χ. Ναι. Αναλαμβάνει ο Αλαφούζος και έχει 37. Ποιο τον πλήρωσε το Σισε. Πάλι σε ξαναρωτάω γιατί ναι, με διαχειριστή. Εγώ συμφωνώ, δεν λέω μαζί σου ότι δεν έχει όραμα μαζί του. Αλλά δεν πήρε μια υγιή ομάδα η οποία ήταν τα χ. Τα χ καταρχήν ήταν μη διαχειρίσιμα. Δηλαδή άλλη ομάδα αν ήταν στα χ. Άκουσα με. Η έστασή μου, Ολλανδέ, η έστασή μου δεν είναι για τα λεφτά. Ωραία, είναι για τις στάσεις του. Απέναντι σε κάποια άλλα πράγματα. Καλό μήνυμα. Ναι, Νίκο, δεν βλέπει ο κύριος αυτό θέλει να σου πει. Ναι, όχι, okay, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Απλά ξέρεις τι λέω. Ότι καμιά φορά πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιοι κάποιοι ήρθαν να κάνουν γούστα στις ομάδες. Καλά, αυτό. Μπράβο, και τελικά δεν τους πληρώσανε. Το ξέρουμε αυτό. Έφαγαν. Διάλειμμα, τελευταίο, πάμε τρεις γραμμές και κλείνουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι εχμάλωτος. Ερωρίτσα.
κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσερη γωνία. 231-085-2727. Τα πνιγίζει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα. Αυτή η εκπομπή και μιλάτε για, και δεν μιλάτε για ποδόσφαιρο, δείχνει πόσο απαλείστε. Όχι, απευθυνόμαστε σε κοινό το οποίο γουστάρει ανάλογα την περίσταση. Τώρα βγήκες εσύ, αν δεν μιλείς για ποδόσφαιρο, πώς θα μιλήσουμε? Όχι, κάτσε, κάνει κριτική. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Λέω, το κοινό αποφασίζει πού θα πάει την κουβέντα. Εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο πρόεδροι. Αυτό είναι λόγιο. Καλοκαίρι είναι. Τώρα βγαίνει ο τηλεθεατής, ρε φίλε, και μιλάει για κάτι άλλο. Τι λοιπόν, λέγε, τι θες να πεις. Σαν τον Ηρακλή, ρε παιδιά, τώρα μην μιλάμε τώρα τρελά. Δεν υπάρχει ομάδα. Ο Άρης τώρα πάει να το παίξει και καλά να ανέβει. Τι να ανέβει? Δεν παίρνει το αφημί της Καλαμαριάς που πήρε και λεφτά τώρα η Καλαμαριά να γίνει Καλαμάρης? Τι μας οπέζουν ένα με εκεί πέρα? Μας κάναν μαγκές και τους ρίξαμε, να μην μιλάνε, να τους πείτε. Όσο για τον Πάο Γκρετζόρναν, θα με τρελάνεις. Άμα δεν έρθει η επαρχία, δεν γεμίζει ούτε τη θυρατές. Καλά, εσύ που είσαι εδώ, γιατί δεν τη γεμίζει το δικό σου γήπεδο, ρε φίλε? Βλέπω ότι δεν έχω ομάδα και διοίκηση δυνατή. Και χρόνια ολόκληρα είναι αυτό το μπουζούκι, ρε φίλε. Ρε φίλε, 300 άτομα. Ένα δεν είμαι. Και εγώ δεν έχω ομάδα. Εγώ γιατί δεν το γεμίζω? Τσακουτάζει μα πάει. 20.000, 25 έτσι για την πλάκα, άμα σφυρίξω. Άμα σφυρίξω. Για να κάνω 25.000 ένα αύριο εδώ. Έλα ρε να με τώρα. Αδερφέ. Διαρκείας μια πίτσα δώρο. Με 11.000 διαρκείας του Άκη. Ναι ρε φίλε. Ρε εσύ σε μα. Μην του την ρέσει. Μην του απαντάτε. Άκουσαμε. Σε μια περιοχή στη Μακεδονία που έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Εντάξει. Μακεδονία είσαι, κοντά. Είσαι και ανιστόρητος. Δύο. Άντε, δύο. Η Μακεδονία. Δύο. Η Μακεδονία. Πώς έχει η Θεσσαλονίκη ένα κατώ τη βγάλε. Η Θεσσαλονίκη ή η Μακεδονία. Τι θέλει. Όχι, η Μακεδονία μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η Μακεδονία είναι. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, η Μακεδονία αποτελείται από 13 νομούς, επειδή είστε και αγιογράφητοι. Ναι. Και πόσο? Περνάει τα 2,5 εκατομμύρια, κάπου 2,700. Για τη Μακεδονία μιλάμε. Ναι. Αν βάλουμε για όλη τη Βόρειο Ελλάδα, πιάνει κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή θες να μου πεις ότι ο Δήμος, γιατί εγώ πώς ξέρω, επειδή τώρα είπες σε νομαρχίες, πες με τις νομαρχίες. Η νομαρχία Θεσσαλονίκης πόσο έχει, ρε πλέον, πόσο έχει, ρε? Πού τα... Η Χαλκιδική πόσο κόσμο έχει, ρε? Χαλκιδική πόσο θέλει, έχει. Θέλεις να σου πω? Ναι. Θες να σου πω. Δηλαδή το πόσο... σε έχω βγάλει όλο το κομμάτι του χάρτη μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα δεν άρχισαμε. Μισό λεπτό. Ξέρεις πόσο είναι η Θεσσαλονίκη? Ο νομός όλος είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Ο νομός Θεσσαλονίκης. Ο νομός. Ναι, ο νομός. Όλος ο νομός. Πάμε παρακάτω. Από πού είναι? Από ποιο στοιχείο? Από ποιο στοιχείο? Από την απογραφή που έγινε το 2009-10 βγήκε ένα 100. Βγάζεις εσύ 2 εκατομμύρια τη Θεσσαλονίκη? Η απογραφή λοιπόν του 2010, ναι, με τους μαύρους, είναι 1.054.000 οι πόλοι της Θεσσαλονίκης, ναι, και όλα μαζί, όλος ο νομός κοντεύει τα 2 εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω τώρα. Από τα 2 η Χαλκιδική δεν έχει ούτε 100.000. Ωραία. Εγώ σου λέω υπάρχει. Σταμάτα λίγο, ρε, κάνουμε κουβέντα. Νομός Πιερίας, 130.000 πληθυσμός. Νομός Ημαθίας, 130.000 πληθυσμός. Νομός Πέλλας, είναι νομή η ίδια. 130.000 πληθυσμός. Νομός Κοζάνης, 170.000 πληθυσμός. Καστοριά Φλόρινα είναι μικρή, από 70-80.000. Λοιπόν, τα Γρεβενά πιο μικρά, κοντά στο 50. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομός Ερών, 250.000. Ο μεγαλύτερος νομός μετά τη Θεσσαλονίκη είναι ο νομός Ερών. Νομός Καβάλας, 170.000. Νομός Δράμας, 130.000. Όλα αυτά, άμα τα κάνει σούμα. Όλα αυτά είναι παοξίδες δηλαδή. Μακεδονία είναι αυτά, ρε. Ναι, η Καβάλα έφτασε στη Μακεδονία. Πού είναι η Καβάλα, στο Πακιστάν? Η Καβάλα έφτασε στο Πακιστάν. Πού είναι η Καβάλα, ρε Χαϊβανί, πού είναι η Καβάλα? Στην Καβάλα, ρε φίλε. Στην Καβάλα η Καβάλα, και πάμε Καβάλα εκεί πέρα. Και δηλαδή, όταν Καβάλα, εσύ πας στην Καβάλα, λες είμαι στη Μακεδονία. Πού είναι η Καβάλα? Σε πάρω εγώ τηλέφωνο και μου κλείσει. Αυτό ο άνθρωπο τώρα θα μα μιλήσει. Εσύ δεν ξέρει. Εσύ δεν ξέρει. Η Καβάλα είναι στη Μακεδονία, ρε φίλε, Ανατολική Μακεδονία. Καβάλα, Σέρες, Δράμα, Ανατολική Μακεδονία. Και τελευταία έγινε η Σέρες. Σταμάτα, Χαϊβάνη, περίμενε λίγο. Και τελευταία η Σέρες έγινε Κεντρική Μακεδονία. Τώρα με τον Τηλικράτη, με αυτό. Ρέασε και Τηλικράτη, με τον Καλικράτη, πώς το λέμε. Στην Τηλικράτη Καβάλα, Τηλικράτη Λευκάδας. Εσύ το ξέρεις γιατί έπαιξες εκεί πέρα.
Εγώ δεν αρέσει δείξα. Γιατί ξέρει. Ναι. Τα ρίχνει όλα εκεί με στο blender. Η Ξάρδη Κομοτηνή, άκουσε. Ξάρδη. Ξάρδη. Ροδόπη και Αλεξανδρούπολη. Ξέρει ότι ο Τζόρνταν πετάει σε ένα blender μέσα, άκουσε. Την ιστορία. Άκουσε με την ιστορία. Τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα αθλητικά. Και αυτό ο Αχταρμά, ό,τι και να είναι. Η Καβάλα, φίλε, είναι Ανατολική Μακεδονία. Αδερφέ, άμα η Αττική να ξέρει φτάνει μέχρι. Είναι το ένα τσάνελ εκεί πέρα, ρε φίλε. Σε λίγο θα μα δείχνει και το ένα τσάνελ εκεί. Βράσε να μα δείχνει ποιο θέλει, εγώ άλλο σε λίγο. Ροδόπη και νομό Εύρου είναι η Θράκη. Δεν μου απάντησε από τα 2 εκατομμύρια λοιπόν που έχουν στην Ελλάδα, στη Βόρεια, στην Αυτή. Είστε δηλαδή. 2,5 εκατομμύρια είναι η Μακεδονία και όλη η Βόρεια Ελλάδα κοντεύει να πάει 3-300. Πού 3. Είναι και η Θράκη, ρε φίλε. Βόρεια Ελλάδα είναι η Θράκη, ρε φίλε. Θα την βγάλω. Και τη Θράκη, Βόρεια Ελλάδα. Η Θράκη πού είναι, ρε φίλε. Στον Τιμικράτη. Τιμικράτη το ξέρει γιατί παίζανε εκεί πέρα. Εσεί και οι Αριανοί μάθατε πολλά. Εκεί στην Κομωτινή βγήκε τώρα ένα άλλο χωριό. Βγήκαν οι προσκυνητέ. Τώρα θα πέσει ο Αριανοί. Τα τουμαλιά δεν θα με βάλει να κάνω. Έχω ακόμα. Προσκυνητέ. Ναι, έλα, πέστα. Είναι οι ασκητέ και οι προσκυνητέ. Αδερφέ. Τα πια θα μπει. Ναι. Βάλει και το Άγιο Όρος στη Μακεδονία. Πώς είναι εκεί, δεν είναι 10.000 μοναχοί. Άρα 2.500.000 να όμουν, ξέρω εγώ. Τζόρνταν, πάω και Ρακλής, πόσο ήρθε, ρε. 0-1. Να τα ακούω θέλω. Ραπτόπουλε, θα κάνεις καμιά εκπομπή τελευταία με τρέγια μακούλα που γάτσα να το ετοιμάζω, φίλε, θα τα πούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Κλείνω τα γάρια, άντε, γεια. Αυτός είναι ο μοναδικός Ηρακλειδέας εκεί στην Γλυφάδα. Ο μοναδικός. Ναι. Και στη Μακεδονία είμαι ο μοναδικός, ένα εγώ. Όχι, στη Γλυφάδα. Παοξή στην Γλυφάδα. Είναι φίλος μας. Δεν κατάλαβε τι το λέω, στη Γλυφάδα. Λοιπόν, άκουσε. Στη Μακεδονία είναι. Εσύ αυτό που λέει πλέον δεν ξέρω. Πρέπει να φύγει από τη Μακεδονία γιατί πλέον. Όχι, έχει. Χαλά το ποσοστό. Έχουμε κάνει μία γύρα μαζί στη Μακεδονία. Έχει έρθει μαζί μου τον τελευταίο μήνα. Του δύο μήνε μάλλον. Έχουμε πάει πολλά μέρη. Μπορεί να σου πει τα ποσοστά. Η Ηρακλειδέα, αν βρει κάπου κάπου έξω. Ξεχασμένο. Και Αριανούς πολύ λίγους. Αλλά πάμε φουλ όλοι. Στην τριπτική πλειοψηφία. Στην τριπτική. Βεβαίως. Απλά είναι τα 2 εκατομμύρια δεν βγαίνουν, ξέρεις. Τα 2 εκατομμύρια. Το λιγότερο 2 εκατομμύρια. Δηλαδή τώρα με τα 2 τα κάνει 1,5 ή 1,200 ή 1,100. Ξέρεις, τώρα στα 99 σου πλάκα, μου θυμίζει. Το διακομωδεί αυτό. Μου θυμίζει αυτό που πάει και το λέει. Αδερφέ, θα μου βάλει 99 σουβλάκια. Του λέει ο σουβλατζή να στα κάνει. Αυτέ ομάδε ρε φίλε, εμεί δεν τι μάθαμε. Κυλικράτη, υποκράτη και δημοκράτη, αυτά τα μάθαμε αυτή. Εμεί δεν τα ξέρουμε αυτά. Άκουρα αυτό που. Ο άνθρωπος είναι εσύ που πηγαίνει, θα πήγαινε αυτός σε ένα σουβλάκι. Τι λέει, παιδιά, θέλω να μου κάνετε 99 σουβλάκια. Να του πει αυτός, ρε φίλε, θα κάνω 100. Και πετάει και του λέει, ποιος θα τα φάει, ρε φίλε. Πάμε στον τελευταίο. Πάμε στον τελευταίο. Πάμε στον τελευταίο. Τελευταίος, έλα. Ναι, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Καλώς ήρθατε. Τζόρνταν, είσαι φοβερός, άσε να λένε ό,τι τη λένε. Ναι. Οι Ερακλειδείς και τέτοιοι ζηλεύουν, μακάρι να είχαν και αυτοί ένα σαβίδι. Μακάρι να είχαν, εγώ το ήθελα, να δυναμώσουν. Μέγαν και αυτοί. Μακάρι. Ναι, αλλά γιατί φωνάζουν και κάνουν. Ο Ολλανδός από εκεί θα ξαναβγεί η μάνα το πάλι. Εσύ τώρα δηλαδή, για πες μου τώρα δηλαδή, ερώτηση, ας τη μάνα μου από το παιχνίδι. Δηλαδή εσύ θέλεις να μου πεις τώρα ότι άκουσε με, άκουσε, όχι θα μ' ακούσε εσύ. Άκουσε με ρε εσύ, αν εσύ θέλεις να πεις εσύ μόνος σου να με πεις. Θέλεις εσύ μόνος σου, εσύ που μιλάς τώρα για τη μάνα μου, να βγει και με τον πατέρα σου. Τι λες τώρα. Εσύ μη φορτώνεις, άλλο σε λέω. Σε παρακαλώ τώρα, μιλάει όμορφα. Μα δεν είπε κάτι ο άνθρωπος. Δεν θα ανακατεύεις πράγματα. Σας προκολουθάω συνέχεια. Εσύ δεν μιλάς, εσύ. Είμαι γκάγκ, αυτό είμαι, ούγκα. Από τη φυλή ούγκα είμαι, ναι, αλλά είμαι ένας από τους γενείς. Μη μου συγχύζεσαι γερο, μη. Κι άλλος είμαι, άμα σε σέντηκα από αυτή είμαι τώρα. Μη. 40 χρονών είμαι, θα σε ξεκινήσω. 40 χρονών είσαι. Άντε να μην πω! Εσύ είσαι από την οικοτομία να μην πάρε πού! Σαράντα χρόνια! Αφού είσαι σαράντα που δεν είσαι σαν πιτσάκι ρε! Τη σωσό! Τη ρωτάνε την ηλικία της κυρία που είσαι και τέτοιο 60 λέει πόσο ήσασταν! Καλή λέει σαν να καμιά φορά η φωνή γελάει, δεν είναι, δεν μπορεί. Για γελάει ρε! Τι γελάει ρε! Το σύνολο δεν μας ήταν σε ένα συνταξιούμα ρε! Τώρα λυπήθηκα! Μα μη είπα πριν τη θέρμη είναι ρε! Πάμε να φύγουμε! Ακούγεται... Φτάνει, δεν μπορεί!